Καλησπέρα σας. Η επόμενη μέρα κάθε εκλογών είναι η μέρα της κόπωσης αλλά και της ανάλυσης. Στο μικροσκόπιο το εκλογικό αποτέλεσμα σε μια ευρωπαϊκή λαϊκή ετιμιγορία που έχει αλλάξει τα δεδομένα σχεδόν στο σύνολο της Ευρώπης, προκάλεσε έναν πολιτικό σεισμό στη Γαλλία και φοβερές αναταράξεις σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένη και η λαϊκή ετιμιγορία στην Ελλάδα, διαμορφωμένα τα αποτελέσματα και στην Κρήτη, όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην απόψινή εκπομπή που είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στις ευρωεκλογές του 2024. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους απόψινους καλεσμένους. Μαζί μας ο συνάδελφός μου ο Γιώργος Σαχίνης, που κάθε φορά μετά τις εκλογές θα είναι μαζί μας και είναι μαζί μας για το δικό του σχόλιο, τη δική του ανάλυση. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Μάνολη. Ο αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης. Καλησπέρα σας κύριε Γιαννουλάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης. Καλησπέρα σας κύριε Κλαράκη, καλώς ορίσατε. Για την πρόσκληση. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο, ο κύριος Μανώλης Χνάρης. Καλησπέρα σας κύριε Χνάρη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Τέλειος Ορφανός. Καλησπέρα σας κύριε Ορφανέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Να πω στους τηλεθεατές ότι στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα καλησπερίσουμε και τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον πρώτο σας σταυρούς από το συγκεκριμένο κόμμα, που σήμερα δηλώνει ότι είναι και ένας από τους νικητές των εκλογών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Προτού ξεκινήσω με τον Γιώργο και ένα πρώτο σχόλιο, θα ήθελα για να δουν και οι καλεσμένοι έτσι την επόμενη μέρα σε σταυρούς, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε πώς διαμορφώθηκε η λαϊκή ετιμιγορία των Ελλήνων αλλά και των κριτικών, ξεκινώντας με τις πρώτες κάρτες από την συνάδελφο την Νίκη του Τουντουτζάκη και την Άννα τη Βασιλιάδη. Πάμε να δούμε την επικράτεια, πώς διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα στην ελληνική επικράτεια. Νέα Δημοκρατία 28,31%, ΣΥΡΙΖΑ 14,92%, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 12,79%, Ελληνική Λύση 9,30%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 9,25%, Νίκη 4,37%, Πλεύση Ελευθερίας 3,40% και Φωνή Λογικής 3,04%. Βλέπετε και τις έδρες που καταλαμβάνει το κάθε κόμμα στη Νέα Ευρωβουλή. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι η περιφέρεια Κρήτης. Η Νέα Δημοκρατία στο 26,05%. ΠΑΣΟΚ 23,71%. ΣΥΡΙΖΑ 15,68%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,21%. Ελληνική Λύση 5,94%. Πλεύση Ελευθερίας 3,31%. Φωνή Λογικής 3,05%. Και Νίκη 2,86%. Θα δούμε και το πώς διαμορφώνεται η ετιμιγορία των κριτικών αναπεριφερειακή ενότητα. Πάμε στα Χανιά. Νέα Δημοκρατία 27,40%, ΣΥΡΙΖΑ 17,04%, ΠΑΣΟΚ 14,62%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 9,11%, Ελληνική Λύση 6,60%, Πλεύση Ελευθερίας 4,05%, Φωνή Λογικής 3,48% και Νίκη 3,23%. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Νέα Δημοκρατία 28,53%, ΠΑΣΟΚ 25,04%, ΣΥΡΙΖΑ 12,91%, Ελληνική Λύση 5,53%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,35%, Νίκη 3,78%, Φωνή Λογικής 3,60% και Πλεύση Ελευθερίας 3,30%. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ΠΑΣΟΚ 26,41%, Νέα Δημοκρατία 24,54%, ΣΥΡΙΖΑ 16,21%, ΚΚΕ 7,01%, Ελληνική Λύση 5,81%, Φωνή Λογικής 3,04%, Πλεύση Ελευθερίας 3,01% και Νίκη 2,60%. Και Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ΠΑΣΟΚ 29,37%, είναι και το υψηλότερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη τη χώρα. Νέα Δημοκρατία 26,51%, ΣΥΡΙΖΑ 14,01%, ΚΚΕ 6,37%, Ελληνική Λύση 5,63%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2,34% και Νίκη 2,17%. Λοιπόν, βλέπουμε τους ευρωβουλευτές που εκλέγονται από τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Διονύσης Μπελέρης, η Ελεονόρα Μελέτη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Δημήτρης Τσιόδρας. Βλέπετε και πώς διαμορφώνεται η σειρά των υποψηφίων. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται ο Κώστας Αρβανίτης, ο Νίκος Φαραντούρης, ο Νίκος Παπάς και η Έλενα Κουντουρά. Από το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Μανιάτης και ο Σάκης Αρναούτογλου. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Νίκος Αλαβάνος και ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Από την Ελληνική Λύση ο Μανώλης Φράγκος
και η γαλά του Αλεξανδράκη. Από την Νίκη, ο Αναδιώτης Νικόλαος. Από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ζαχαρία Μαρία. Και από τη Φωνή Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και θα πάμε να δούμε πολύ γρήγορα και ποια είναι τα πρόσωπα που σε επίπεδο Κρήτης σάρωσαν σε αυτές τις ευρωεκλογές, δηλαδή πέρασαν πρώτοι το νήμα. Μπαίνουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Τώρα εδώ θέλω λίγο να με βοηθήσετε γιατί είναι μακριά. Α, λοιπόν, έχουμε από το Πασόκ τον Γιάννη Κουράκη, από τον, επίσης από το Πασόκ στη δεύτερη θέση είναι ο Νίκος Παπανδρέου και στην τρίτη θέση ο Μιχάλης Αεράκης. Από τη Νέα Δημοκρατία Κεφαλογιάννης με Ημαράκης και Αυτιάς. Από το Ηράκλειο Αρβανίτης, Παπάς και Φαραντούρης, από το ΣΥΡΙΖΑ συγγνώμη. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Βασιλιάδης, Στεφανάκης, βοηθήστε με στο τελευταίο. Παπαδάκης Κωνσταντίνος. Παπαδάκης Κωνσταντίνος. Πάμε τώρα στα Χανιά. Α, βλέπουμε Ηράκλειο συνέχεια. Τον Φράγκο Μανώλη από την Ελληνική Λύση στην πρώτη θέση, τον Καλαϊτζάκη Μανώλη από την Νίκη, τον Καλέργη από, από την Φωνή της Λογικής και τη Μαρία Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας. Πάμε στα Χανιά. Από τη Νέα Δημοκρατία, Κεφαλογιάννης Αυτιάς με Ημαράκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης Αρβανίτης Κουντουρά, από το ΠΑΣΟΚ, Αεράκης Δαφέρμου και Παπανδρέου, και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Παπαδάκης, Βασιλιάδης και Στεφανάκης. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου να δούμε πώς ψήφισαν οι Ρεθυμιώτες, ποια πρόσωπα επέλεξαν. Από τη Νέα Δημοκρατία, Κεφαλογιάννης με Ημαράκης και Αυτιάς. Από το ΠΑΣΟΚ, Κουράκης, Δαφέρμου και Αεράκης. Από το ΣΥΡΙΖΑ, Παπάς Νικόλαος, ο κύριος Αρβανίτης με συγχωρείτε και η Έλενα Κουντουρά, ενώ από την Ελληνική Λύση στην πρώτη θέση είναι ο Μανώλης Φράγκος που κατάγεται και από το Ρέθυμνο θα είναι μαζί μας και στις 11. Πάμε τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην πρώτη θέση ο Παπαδάκης Κωνσταντίνος, ο κύριος Καλαϊτζάκης από την Νίκη, ο κύριος Καλέργης από την Φωνή Λογικής και η Μαρία Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, στην πρώτη θέση ο Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουράκης επίσης και Παπανδρέου Νίκος, από τη Νέα Δημοκρατία με Ημαράκης, Κεφαλογιάννης και Αυτιάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, Αρβανίτης, Παπάς και Κουντουρά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Βασιλιάδης, Παπαδάκης και Στεφανάκης. Λοιπόν, Φράγκος Μανώλης από την Ελληνική Λύση, Ζαχαρία Μαρία από την Πλεύση Ελευθερίας, Αναδιώτης Νικόλαος από την Νίκη και Λατινοπούλου Αφροδίτη από την Φωνή Λογικής. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία έκοψαν πρώτα το νήμα στις εκλογές της Ευρωπαϊκής σε επίπεδο Κρήτης. Θα ήθελα λίγο το δικό σου σχόλιο, Γιώργο, να ξεκινήσουμε με τον τελευταίο πίνακα, με τη Σταυροδοσία και τα πρόσωπα. Ποιες είναι οι εκπλήξεις? Εκπλήξεις. Καταρχάς φαίνεται ότι έχουν λειτουργήσει οι γραμμές στο ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας. Αυτή που βγήκε ευρωβουλευτής είναι στη σκληρή γραμμή. Στο ΚΚΕ διαφοροποιείται η γραμμή με την έννοια των καταγόμενων από την Κρήτη, οι οποίοι έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ο ένας ζει στην Αθήνα, αλλά είναι πια ένα από τα πρωτοπόρα εργατικά στελέχη του ΚΚΕ στην Αθήνα. Στα άλλα κόμματα τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πεπατημένοι αυτών που είχαν τον πρώτο λόγο. Στη Νέα Δημοκρατία πήγε καλά, βέβαια, η Μαρία Καλουδιώτη δεν υπάρχει στον πίνακα. Από τη Νέα Δημοκρατία το αναμενόμενο, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, και παρά τα όσα ελέγονται πριν τις εκλογές ότι δέχεται πίεση με την πασπερμία ονομάτων που υπήρχαν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κεφαλογιάννης έκανε ένα πάρα πολύ καλό πλασάρισμα. Στο ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι είναι σαφές τι έχει συμβεί. 1,5% έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ παραπάνω πανελλαδικά, το έχει πάρει από την Κρήτη. Και ο βασικός αρχιτέκτονας αυτής της ιστορίας φαίνεται είναι το δίπολο Κουράκης, που είναι πρώτος σε ψήφους στην Κρήτη, και Καρχημάκης. Αυτοί έχουν πιστωθεί περισσότερο ως ψηφολέκτες στην Ανατολική Κρήτη και ένα τμήμα της Δυτικής στο Ρέθυμνο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε μια σχετική γκρίνια, όχι μόνο στην Κρήτη, πανελλαδικά,
για την αντίστοιχη γραμμή στο πρόσωπο του γραμματέα, ο οποίος όμως τελικά, αν υπήρχε γραμμή, καταβαραθρώθηκε ο κύριος Σπυρόπουλος, δεν λειτουργήσε η γραμμή. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε την εκλογή του Νίκου Παπανδρέου, με ό,τι συνεπάγεται το όνομα Παπανδρέου, του Γιάννη Μανιάτη, με ό,τι συνεπάγεται το όνομα του Γιάννη Μανιάτη και τις καταβολές του στο σημειτικό ΠΑΣΟΚ, και ενός outsider, του Σάκη Αρναούτογλου, που εσύ το ξέρεις πολύ καλά, ότι την καμπάνια του την έκανε κυριολεκτικά μόνος του μέσα σε ένα λεωφορείο υπεραστικού κτέλ. Λοιπόν, εγώ έτσι θα τα αποπληθώριζα. Μου κάνει εντύπωση πάντως το πολύ καλό πλασάρισμα των δυνάμεων πέραν της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά στην Κρήτη. Η Ελληνική Λύση που δεν είχε ουσιαστικά έρμα στην Κρήτη το αποκτά. Το αποκτά η Νίκη, το αποκτά και η κυρία Λατινοπούλου. Ακριβώς. Πήρε υψηλά ποσοστά η κυρία Λατινοπούλου, ειδικά στους ανατολικότερους νομούς της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Μάλιστα, το Ηράκλειο, βλέποντας έτσι πολύ γρήγορα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας, είναι και από τα καλά σημεία που πήρε ψήφους η κυρία Λατινοπούλου σε ολόκληρη τη χώρα. Θα επιστρέψω σε. Οι Σταυροί, βέβαια, ανατοποθετούν και τα τοπικά πολιτικά σε παίκτες, παράγοντες και πρωταγωνιστές, τα μελλοντικά. Και δεν είναι μόνο τα βουλευτικά, είναι και τα αυτοδιοικητικά, είναι πάρα πολλά. Ανοίγει ένα άλλο πεδίο δόξης λαμπρό και πρέπει να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ, είτε η τρίτο, είτε στα κάτω του, είτε στα πάνω του, δεν πλήττεις ποτέ, δημιουργεί πάντα ρεπορτάζ. Και το σίγουρο είναι ότι η αλλαγή του χρώματος στον πολιτικό χάρτη της Κρήτης σίγουρα δεν αντιμετωπίστηκε με χαμόγελα από τη Νέα Δημοκρατία, που στις προηγούμενες εκλογές είχε πανηγυρίσει με πολύ έτσι εμφατικό τρόπο ότι για πρώτη φορά έβαφε γαλάζια την Κρήτη. Εδώ έχουμε μια αλλαγή πάλι στο πολιτικό σκηνικό του νησιού. Ξέβαψε. Το γαλάζιο στα ανατολικά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε σένα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Γιαννουλάκη, για το εκλογικό αποτέλεσμα, μιας και αναφερόμαστε στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε με την Κρήτη. Πώς το είδατε το αποτέλεσμα στην Κρήτη? Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από την Κρήτη. Είναι γεγονός ότι ξέβαψε, όπως είπε και ο κύριος Αχίνης. Κυρίως βάσει του ποσοστού αυτής της εκλογής, της χθεσινής εκλογής, με το αντίστοιχο ποσοστό στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 19, μιλάμε για μισή μονάδα. Πιο πολύ είναι ψυχολογικό, δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς σταυρών δεν είναι η τεράστια διαφορά. Αυτή η μισή μονάδα, κακό για μας, έκανε την αλλαγή στο χρώμα. Ανεξάρτητα από αυτό, μου δίνεται τώρα μια καλή πάσα να πούμε ότι. Σε σχέση όμως με τις εθνικές εκλογές, συγγνώμη κύριε Γιαννουλάκη, του Ιουνίου, δεν είναι μισή μονάδα, είναι μια μεγάλη βουτιά. Πάτε σε ένα από τα χειρότερα ποσοστά σε επίπεδο Ηρακλείου, στο 25%, που είχατε χρόνια να το δείτε αυτό. Σωστά. Απλά, κύριε Σαχίνη, είστε πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Ξέρετε ότι συγκρίνουμε όμοιες αναμετρήσεις. Από την αρχή και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πει ότι εμείς θέλουμε να πετύχουμε το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει η σύγκριση. Είναι γεγονός ότι δεν επετεύχθηκε. Για να κάνω μια συνολική τοποθέτηση. Από μια διαφωνία που έχω δημοσιογραφική. Βεβαίως. Γιατί όλα τα κόμματα, όταν είναι στην κυβερνητικό θόκο, αυτό επικαλούνται, το αποτέλεσμα, το λίγο καλύτερο και όχι το περισσότερο καλύτερο. Αλλά έχω την εντύπωση, και αυτό να το ξαναδείτε όλα τα κόμματα, δεν είναι προς εσάς, κύριε Γιαννουλάκη, είναι η αλφαβήτα. Σε εκλογές νομιμοποίηση της πολιτικής γυρεύει η κυβέρνηση, όχι η αντιπολίτευση. Άρα εδώ το ζήτημα της νομιμοποίησης πολιτικής το έθεσε η κυβέρνηση διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού. Θέλουμε σταθερότητα, σταθερά, σίγουρα και μπροστά. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε χθες. Γιατί θα μας το πείτε εσείς? Και έβαλε και πήχη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός και πολλά στελέχη προεκλογικά αναφέρονταν σε ποσοστά άνω του 30%. Ναι. Είμαστε κάτω από το 30% με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Δεν αμφισβήτησε κανείς ότι δεν επιτεύχθη ο στόχος. Το ποσοστό που είχαμε θέσει ήταν το 33%. Όπως είπα και πριν, βάσει της προηγούμενης εκλογών το 2019. Δεν επιτεύχθη το ποσοστό. Φαντάζομαι όλοι είδατε την δήλωση του Πρωθυπουργού που είπε ξεκάθαρα ότι το μήνυμα ελήφθη. Όσον αφορά στη σταθερότητα που λέτε, είναι γεγονός ότι αυτό το σύνθημα το είχαμε και στις εθνικές εκλογές. Συνεχίστηκε και τώρα στις ευρωεκλογές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως για τη χώρα, να συνεχίσουμε να είμαστε στη σταθερότητα. Και
Δεν το λέμε τυχαία. Αυτές οι εκλογές ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Λέω, ήταν γιατί πολλοί κόσμος καλά-καλά δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα θα αρχίσουν πολλοί να καταλάβουν. Ήμασταν το μοναδικό κόμμα που μιλήσαμε για την Ευρώπη. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ακούσαμε μία φορά τη λέξη Ευρώπη. Προσπάθησαν να αναλώσουν την προεκλογική περίοδο σε θέματα εσωτερικά. Πέταξε το γάντι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που αναγκαστικά πρέπει να το σηκώσει και δυστυχώς δεν αναδείξαν τα προβλήματα που έπρεπε να συζητούν για την Ευρώπη. Θα επιστρέψω σε εσάς. Θέλω μια γρήγορη τοποθέτηση από όλους. Κύριε Κλαράκη, οριακά 15%. Με έναν πήχη που είχε θέσει ο ίδιος ο αρχηγός σας στο 20%, το είχε πει στην εκπομπή του Γιώργου Τσαχίνη και το επανέλαβε αρκετές φορές. Όχι, αρχικά δεν είχε πει αυτό ο κύριος Κασελάκης. Αρχικά είχε πει πάμε να κερδίσουμε. Ναι, μετά το ανατοποθέτησε. Κλειδώνω στο 20%. Ακριβώς. Χθες το βράδυ ακούσαμε με πολύ προσοχή την αντίδρασή του, την δήλωσή του. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Καταρχήν, περιμέναμε ένα άνοιγμα. Δεν έγινε ποτέ ένα άνοιγμα στον χώρο τον προοδευτικό. Πολλά από τα στελέχη σας λέγανε ότι τώρα πρέπει να γίνει ένα άνοιγμα από τον κύριο Κασελάκη. Καταρχάς, να κάνω ένα σχόλιο για την αποχή. Νομίζω ότι το βασικότερο πολιτικό μήνυμα για την αποχή. Ήταν η αποχή και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ωραία. Έχει ειδικό κεφάλαιο, συνάδελφος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να θυμηθούμε ότι το Σεπτέμβριο του 2023 πανέλαβε ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης. Είχε στην πλάτη του μία διπλή εκλογική αναμέτρηση, συντριβή ουσιαστικά, και από μείωση των ποσοστών κάτω το ίμιση. Από το 32% βρεθήκαμε πανελλαδικά στο 17%, σχεδόν το μισό ποσοστό. Ακολούθησε μία περίοδος εσωστρέφειας με τις εσωκομματικές εκλογές και συνεχεία αποχωρήσεις στελεχών και δημιουργία ενός νέου κόμματος στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Από κορυφαία, με εκείνη τη στιγμή, στελέχη του κόμματος. Οι δημοσκοπήσεις το Σεπτέμβριο του 2023 που ανέλαβε ο Κασελάκης μας έδιναν σε μονοψήφιο ή οριακά διψήφιο αριθμό και τρίτους ή ακόμα και τέταρτους πίσω από το ΚΚΕ. Αυτό το κόμμα παρέλαβε ο Στέφανος Κασελάκης, ένας νέος και άπειρος ως προς την πολιτική σκηνή της χώρας πολιτικός, και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να τους σταθεροποιήσει στο 15%, να είμαστε ξεκάθαρα δεύτεροι και να κατοχυρώσουμε τη θέση μας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν πετύχαμε το ποσοστό που θέλαμε, εξού και λέω ότι από τα χθεσινά αποτελέσματα δεν μπορεί να πανηγυρίζει κανένας. Υπάρχει όμως ξεκάθαρα ηττημένος. Σας προβληματίζει όμως το γεγονός, κύριε Κλαράκη, ότι σε αρκετές, στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτη θέση και ουσιαστικά τα ποσοστά του σε περιοχές των Αθηνών και κυρίως στον δυτικό τομέα, αλλά και την ΑΧΑΕΙΑ, είναι αυτά που κράτησαν το κόμμα στην τρίτη θέση. Ακούστε, και το 23 στις εκλογές, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι στα αστικά κέντρα ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε πολύ καλύτερα. Ακόμα και εδώ, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, μέσα στο Ηράκλειο, είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι στην Ενδοχώρα. Όμως, αυτό δεν είναι και αρνητικό από μόνο του. Είναι καλύτερα τα ποσά και συγκρατούν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι και περισσότερο ο κόσμος που ψηφίζει στην Αθήνα. Δεν είναι λοιπόν ότι έχει κάποιο μαγικό ελιξίριο η Αθήνα και ανεβάζει τα ποσοστά. Περισσότερος κόσμος επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας απασχολεί γιατί η εικόνα στην επαρχία, αυτό που παραδοσιακά αποκαλούμε επαρχία, στην περιφέρεια ευρύτερα, δεν είναι το ίδιο καλά με τα αστικά κέντρα και πρέπει προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να το επεξεργαστεί. Θεωρώ όμως ότι το χθεσινό αποτέλεσμα είναι ένα εφαλτήριο και μία βάση για να γίνουν γενναίες τομές και αλλαγές στο κόμμα, στο καταστατικό συνέδριο, και για να γίνει και μία επιθετική διεύρυνση προς το κέντρο και τα αριστερά, προς την κέντρο αριστερά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με πρωτοβουλίες που αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο πυλώνας του χώρου και αναδείχθηκε και το 23 και τώρα ως το δεύτερο κόμμα. Μην ξεχνάμε ότι βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν να γίνει δεύτερο κόμμα, δεν το κατάφερε. Εμάς όμως δεν μας νοιάζει να είμαστε δεύτεροι ή τρίτοι. Μας ενδιαφέρει στις επερχόμενες εκλογές, στις εθνικές, όποτε και αν προκηρυχθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ με μια σοβαρή προοδευτική και κυβερνητική πρόταση να κερδίσει την ψήφο του πολίτη. Το μήνυμα στην Κρήτη το έχετε λάβει. Ήταν πριν από μερικά χρόνια το λεγόμενο κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω κάτι. Στα Χανιά έχετε περάσει στην τρίτη θέση και με απομείωση. Δηλαδή, στα Χανιά η εξήγηση δεν μπορεί να είναι ότι έχετε βουλευτεί. Έχετε και στο Ηράκλειο. Στο Λασίθι. Δεν έχετε, στο Ρέθυμνο δεν έχετε, αλλά έχετε μια δραματική απομείωση. Δεν λέει κάτι αυτό για τις οργανώσεις σας? Να σας πω κάτι. Στα Χανιά έχουμε 17% και στο Ηράκλειο 16,2%. Το 17% στα Χανιά αρκούσε για να είμαστε δεύτερη δύναμη, το 16,2% εδώ δεν αρκούσε για να είμαστε δεύτερη δύναμη. Αλλά ούτε το 16% ούτε το 17%, αν με ρωτάτε, με ικανοποιεί ως άρα ποσοστό. Τι έφταξε εδώ? Θεωρώ ότι συνολικά στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ έδωσε ένα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο με έντονο κριτικό άρωμα, με πάρα πολύ στήριξη και από αυτοδιοικητικούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που στήριξαν προφανώς το δικό τους κόμμα, με ανθρώπους από το χώρο των τεχνών, με ανθρώπους που είχαν πολιτικές και κοινωνικές αναφορές.
Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να συγκεντρωθούν ψήφοι προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τόσο έντονη την παρουσία κρατικών, δηλαδή το ρέθμιο δεν είχε καν εκπρόσωπο στο ψηφοδέλτιο με καταγωγή, το ίδιο και το Ηράκλειο είχε τη Μαρία την Καλουδιώτη, τα Χανιά είχαν τον Βασίλη τον Κασελάκη και τολασίθηκε ένα νεαρό σύντροφο, τον κύριο Γνωλάκη, ο οποίος όμως ήταν ένας νέος στην πολιτική που δεν είχε μεγάλες αναφορές για να μπορέσει να κάνει την πολιτική ανατροπή. Εμείς τα προσμετράμε όλα αυτά. Όμως κανένα ακόμα δεν κερδίζει να πάρει ένα νησί. Διαφορετικά το 19 που χάσαμε, αλλά τη συγκρίτη ήμασταν πρώτοι, θα παραμέναμε η κυβέρνηση. Πρέπει να είσαι πρώτος σε πολλές περιφέρειες. Ναι. Άρα ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι μόνο να κτίσουμε την Κρήτη, αλλά και να κτίσουμε την πολιτική ηγεμονία. Δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές όμως με Αθήνα και Δεύτερο, Κρήτη μαζί. Έχουμε παράδειγμα του Σιμίτη. Ναι, προφανώς. Αλλά θες και την Αθήνα που την έχουμε, είμαστε καλά, και άρα πρέπει να κάνουμε τις βελτιώσεις μας. Όμως να πω κάτι για τα χρώματα. Από το 12 μέχρι το 24 η Κρήτη είχε αλλάξει τρεις φορές χρώμα. Η εποχή των ανεξίτλων βερνικιών τελείωσε. Αυτό το πάρουμε χαμπάρι όλα τα κόμματα. Κανείς δεν δένεται και κλειδώνεται σε ένα βαλιτσάκι και είναι δικό σου. Το 12 ξεκινήσαμε να βάφουμε την Κρήτη ροζ, τη μισή. Το 15 έγινε όλη η Κρήτη ροζ. Ήρθε το 23 η Νέα Δημοκρατία, πρώτη φορά στη μεταπολίτευση και έκανε την Κρήτη μπλε. Και ένα χρόνο μετά ξανά άλλαξε χρώμα Κρήτη και έγινε πράσινο μπλε. Το φάσμα διαφορών των κομμάτων είναι από το 15 στο 25. Εκεί κινούμαστε στην Κρήτη. Δεν είναι τεράστια διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ευμετάβλητο πολιτικό καθεστώς στην Κρήτη, το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ανατραπεί σε επόμενες εκλογές. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Κύριε Χνάρη, το δικό σας σχόλιο. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης έχετε κάθε λόγο να χαμογελάτε. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τι είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν μάλιστα και ο τελευταίος πολιτικός αρχηγός που εκφράστηκε και είχε αντίδραση στη βραδιά των εκλογών, εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Θέλω το σχόλιο σας. Όσον αφορά την Κρήτη, ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Το αναμέναμε γιατί για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι είχαμε ένα όντως ισχυρό ψηφοδέλτιο, το οποίο είχε αναφορά τοπικά σε όλους τους νομούς. Και το άλλο είναι η διαχρονική δεσμή που έχει το ΠΑΣΟΚ με την Κρήτη. Αυτό έχει σταθεί το κόμμα πολλές φορές στην Κρήτη. Πάντα έπαιρνε μεγάλα ποσοστά και αυτός ήταν ο λόγος. Από εκεί πέρα. Θεωρώ είναι σημαντικό για την παράταξή μας ότι είχε ανεξάρτητο, ήταν το μόνο κόμμα που είχε άνοδο και το θετικό ήταν ότι και είναι ότι είναι σε πρώτη θέση σε δύο σημαντικούς νομούς όπως είναι το Ηράκλειο και το Λασίθι και τη δεύτερη θέση σε 19 με 20 εκλογικές περιφέρειες. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό κρατάμε. Προεκλογικά, κύριε Χνάρη, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο αρχηγός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε πει ότι ο πύχης του ΠΑΣΟΚ είναι η δεύτερη θέση και μάλιστα στο ερώτημα αν χαρακτηρίζεται ήττα η τρίτη θέση, είπε είναι ήττα. Χθες το βράδυ ακούσαμε μια άλλη δήλωση. Είμαι έτοιμος να κάνω ένα άνοιγμα με τις προοδευτικές δυνάμεις που μπορούμε να συνεννοηθούμε, που μπορούμε να συνυπάρξουμε. Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, νομίζω όμως ότι είμαι έμπειρος δημοσιογράφος. Ουσιαστικά έθεσε μια κόκκινη γραμμή σε αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ, εχθές το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ή τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. Θα το αφήσουμε να το εξηγήσει ο πρόεδρος στο επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος μας έχει εξαρχής και προεκλογικά, αλλά και χθες το βράδυ είπε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία να ανοίξει διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτούς που θέλουν και μπορούν. Τώρα, όσον αφορά επειδή αναφερθήκα στον κύριο Κασελάκη, θεωρώ ότι ο τρόπος που κινείται όλο το προηγούμενο διάστημα δεν νομίζω να το θέλει αυτό, αλλά αυτό μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά εμάς, για το ΠΑΣΟΚ ήταν στόχος η αύξηση των ποσοστών. Σίγουρα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχαμε τη δεύτερη θέση. Αναλαμβάνεις πιο εύκολα πρωτοβουλίες, αλλά και αυτή η διαφορά των δύο μονάδων με το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά με αυτή την αποχή δεν νομίζω ότι είναι μια μεγάλη διαφορά η οποία δίνει μια προτεραιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να επικαλείται ποιος είναι η προοδευτική παράταξη. Σίγουρα δεν είναι. Και αυτό θα δείξει ποιον εμπιστεύονται, γιατί αν ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο διάστημα όντως θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Κύριε Χνάρη, με συγχωρείτε. Δύο φορές πάντως πάτε για τη δεύτερη θέση και είστε τρίτη. Και μάλιστα με ένα διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν λέει κάτι για το ΠΑΣΟΚ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στα πάνω του. Είναι υποδιάλυση. Ακούσαμε εδώ διασπάσεις, απομειώσεις, συντριβές. Δύο φορές λοιπόν με αυτό. Με συγχωρείτε να τα ακούσετε. Δύο φορές με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ το διαλυμένο τρέχετε για να είστε δεύτεροι και είστε τρίτοι. Δεν σας λέει κάτι σαν ΠΑΣΟΚ. Ακούστε. Είπα προηγουμένως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, καλός ή κακός, είναι και προχθές εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
το ποσοστό, οι δύο μονάδες δεν είναι μεγάλη διαφορά σε ποσοστό ψήφων, σε απόλυτο αριθμό, με αυτή την καλά, προφανώς, αποχή ούτε το δικό σας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία 28 και πάλι αρθρίζεται 27,8. Προφανές. Αυτό ακριβώς, αλλά επειδή υπάρχει χρόνος, οι ευρωεκλογές ήταν ένα μεταβατικό στάδιο σημαντικό. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ο χρόνος να αλλάξει αυτό το πολιτικό σκηνικό υπέρ του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ότι το επόμενο εκλογικό, οι επόμενες εκλογές είναι οι βουλευτικές εκλογές του 2027. Άρα το ποιο από τα δύο κόμματα θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει αυτή την προοδευτικό μέτωπο η οποία θα μετεξελιχθεί σαν μια πρόταση διακυβέρνησης, θα το δείξει το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι αυτούς τους όρους τις πληρεί ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί το πιστεύει και το θέλει και το μπορεί. Κύριε Αντιθέτως, πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης δεν το θέλει αυτό. Ούτε το έχει δεσμευτεί γι' αυτό. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε. Κύριε Ορφανέ, το δικό σας σχόλιο για το πώς είδε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Το αποτέλεσμα δείχνει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού και για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος όμως δεν είμαστε απλοί παρατηρητές μιας δυσαρέσκειας που πηγαίνω έρχεται από την αποχή όπου κρατάει ο καθένας τη γνώμη του για τον εαυτό του ή από τον καναπέ στην παραλία ή από το ένα κόμμα στο άλλο, από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ ή από τη Νέα Δημοκρατία στο Βελόπουλο που είδαμε ότι πήρε μια μεγάλη δύναμη. Δεν είμαστε παρατηρητές αυτής της μετακινούμενης δυσαρέσκειας. Εμείς παίξαμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στους αγώνες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εκεί όπου, όπως είπαμε, ανατρέπονται οι αποφάσεις οι αντιλαϊκές, δηλαδή μέσα στους καθημερινούς λαϊκούς αγώνες. Παίξαμε ρόλο και το εισπράξαμε. Και υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη τάση ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος που και από τις ευρωεκλογές του 19 αλλά και από τις βουλευτικές τις περσινές είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση. Θυμίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος μας, να ανεβούμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Και δείχνει αυτή η άνοδος του ΚΚΕ και τους σταθερούς δεσμούς που ανέπτυξε μέσα στους αγώνες αλλά και την επόμενη μέρα προς τα που θα πάει το πράγμα. Δηλαδή δείχνει ότι την επόμενη μέρα, χωρίς να περιμένουμε τις βουλευτικές εκλογές του 2027, η Νέα Δημοκρατία που εξακολουθεί να είναι κυβέρνηση βαριά πληγωμένη όμως θα δει ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο στην προσπάθειά της να περάσει με μεγαλύτερη επιτάχυνση, όπως είπε, τα μέτρα που έχει σκοπό να περάσει. Δηλαδή τους εξυγχρονισμούς υπέρ των πλουσίων, υπέρ του κεφαλαίου, προετοιμασίες πολεμικές, πολεμικής οικονομίας κλπ. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Δηλαδή, δεν μας αρκεί η δυσαρέσκεια, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Θέλουμε η δυσαρέσκεια αυτή να μετατραπεί σε ένα δυναμικό ρεύμα καθημερινής αμφισβήτησης της πολιτικής που εφαρμόζεται σήμερα. Πάντως, κύριε Ορφανέ, και εσείς, σε απόλυτο αριθμό ψήφων, σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, έχετε μείωση. Από 401.224 έχετε πάει 367.796. Ναι, είναι σαφές ότι... Έτσι, και ταυτοχρόνως βλέπετε για πρώτη φορά ότι η ελληνική λύση περνάει το ΚΚΕ. Να απαντήσω πρώτα το δεύτερο. Βεβαίως, ό,τι νομίζετε εσείς. Πρώτα το δεύτερο. Κοιτάξτε, η άνοδος της λύσης, της ελληνικής λύσης του Βελόπουλου δεν έχει καμία σχέση με τα ποσοστά του ΚΚΕ. Από εντελώς διαφορετικό ακροατήριο παίρνει το ΚΚΕ την αύξησή του, από εντελώς διαφορετικό ακροατήριο παίρνει ο Βελόπουλος την αύξησή του. Ο Βελόπουλος παίρνει από δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τώρα δεν είναι ρεαλιστική η τοποθέτηση όμως, κύριε Ορφανέ. Φαντάζομαι ότι ένα κόμμα δεν θέλει να είναι απλά κλειστό, θέλει να είναι ανοιχτό και να προσπαθεί να πείσει τον περισσότερο κόσμο. Ναι, δηλαδή λέτε όχι στους ψηφοφόρους του κύριου Βελόπουλου, αν θέλουν να εμπιστευτούν το ΚΚΕ. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Πρώτα-πρώτα, σε καμία στιγμή δεν χρησιμοποίησα το αν είμαστε δεύτερο κόμμα ή τρίτο κόμμα ή τέταρτο κόμμα. Όχι, παρά όχι, το ότι είναι σημαντικό ότι στην Αττική το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα και στην Αττική είναι συγκεντρωμένο ένα και πολύ μεγάλο... ένα πολύ μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός ότι η ελληνική λύση για πρώτη φορά προσπερνά το ΚΚΕ σε ευρωεκλογές. Ναι, λέω ότι δεν έχει τόσο σημασία ποιος είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Σημασία έχει η δυσαρέσκεια να εκφράζει την αμφισβήτηση. Δηλαδή την αμφισβήτηση. Άρα δεν αποτυπώθηκε αυτό ούτε στο ΚΚΕ. Λέω λοιπόν ότι στην επιρροή του ΚΚΕ και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα εκφράζεται βέβαια ένας πιο αποφασιστικός πυρήνας ανθρώπων αποφασισμένων να παλέψουν.
αλλά εκφράζεται και ένας κόσμος που είναι ακόμα σε ένα προβληματικό. Μάλιστα. Και μια ταλάντευση. Δηλαδή δεν θα πω ότι δεν επηρέασε η παραλία ή το ρεύμα της αποχής και τους οπαδούς, τους ψηφοφόρους. Θα σταθούμε στο κομμάτι της αποχής στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς κάνουμε όμως προσπάθεια, αυτοί, να το πω έτσι, που σκέφτονται να περάσουν από τη δυσαρέσκεια στην αμφισβήτηση και στην οργανωμένη λαϊκή πάλη, να είναι περισσότεροι και να είναι πιο αποφασισμένοι και να μην επηρεάζονται εύκολα από τις σιρήνες της παρέτησης από την πάλη προκειμένου να ψηφίσουν το 2027. Εδώ χρειάζεται εδώ και τώρα προσπάθεια μεγαλύτερη. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, λέμε στους δυσαρεστημένους. Προτού πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα αποδεσμεύσω και τον Γιώργο τον Σαχίνη, θέλω το σχόλιο σου, Γιώργο, για αυτό που συνέβη εκτός Ελλάδος, γιατί νομίζω ότι αυτό που συνέβη εκτός Ελλάδος, με σημείο αναφορά στη Γαλλία αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, θα το δει και η Ελλάδα μπροστά της στις κρίσιμες αποφάσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε έναν πολιτικό σεισμό στη Γαλλία που οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές και μάλιστα μία εβδομάδα πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων που φιλοξενεί το Παρίσι. Έχουμε ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Στο Βέλγιο παρέτηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε μια σειρά εξελίξεων που αυτές οι ευρωεκλογές έγραψαν τη δική τους ιστορία. Και βεβαίως να πούμε κάτι, αυτό με τη Λεπέν ήταν κάτι το οποίο πολύ συχνά το έκανε σαν αφορά στο 1984. Λοιπόν, καταρχάς θα μου επιτρέψεις να πω δύο κουβέντες για το εσωτερικό. Mm-hmm. Ο Ναπολέοντας πήγε στο Βατερλό μια φορά και τέλος. Οι δημοσκόποι πάνε διαρκώς στο Βατερλό, παθαίνουν Βατερλό στην Ελλάδα και σήμερα είναι Δευτέρα. Τους άκουγα πάλι όλους, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί τα επόμενα τρία χρόνια, αν δεν έχουμε εκλογές, πλην απρόπτου, θα πηγαίνουμε με δημοσκοπήσεις. Άρα θέλουν να μας πούν ότι κάτι κάνουν καλά. Δεν κάνουν καλά. Αποδείχθηκε για μια φορά ακόμη χθες. Το εύρος του exit poll ήταν 4 μονάδες και επίσης κατέρευσαν και όλες τις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι κάναν αναγωγή στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Με βάση την αναγωγή δίναν 35% τη Νέα Δημοκρατία και 19 με 20% το ΣΥΡΙΖΑ και 15% το ΠΑΣΟΚ. Αυτά συντρίφτηκαν χθες. Είναι ένα μάθημα και τα κόμματα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη, αλλά κυρίως οι πολίτες, ότι τελικά σχεδιάζουν με ένα εύρος για να πέφτουν όλα μέσα. Και κάνουν την αδιευκρίνηστη ψήφο σε βάρος κομμάτων, σαν το Κουκουέ για παράδειγμα, γιατί φτιάχνουν τάση, την μεταφράζουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Το δίνω σχηματικά το παράδειγμα. Άρα για μένα το μεγάλο Βατερλό είναι αυτό. Το δεύτερο, νομίζω ότι η μεγάλη ατζέντα, καλά το είπαν εδώ, αλλά και ο κύριος Κασελάκης, αν ήταν 17-18, όπως λέγανε δημοσκόποι, έχει ένα αυτογκολ. Μπήκε στην ατζέντα που του έβαλε η Νέα Δημοκρατία, την πάτησε εκείνο, το πόθεν έσχες, όταν έχεις ακρίβεια, ανεργία, ενδεχόμενο πόλεμο, μια σειρά ζητήματα, ρεύμα, ανασφάλεια, διάλυση δημόσιας υγείας. Την τελευταία εβδομάδα συζητάγαμε το πλουσιόμετρο, αν το έχει μεγαλύτερο ο Κασελάκης ή ο Μητσοτάκης. Αυτό συνέβη. Αυτό το εισέπραξε ο ελληνικός λαός. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι και όλοι λένε προχωράμε, αλλά δεν έχουν λάβει υπόψη τους ότι ένα συντριπτικό κομμάτι του ελληνικού λαού, το 58%, εάν η αποχή είναι αποπληθωρισμένη, είναι χειρότερα τα πράγματα. Βεβαίως. Γιατί ακούω σήμερα ότι δεν είναι αυτοί οι εγγεγραμμένοι. Έπρεπε να έχουν καθαριστεί οι κατάλογοι, άρα είναι μικρότερο το ποσοστό της αποχής. Άρα η αποδοκιμασία στα κόμματα είναι ακόμη μεγαλύτερη με συμμετοχή. Να προσέχουν τι λένε τα κόμματα. Τι θέλω να πω. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μανολή. 130.000 είναι οι εγγεγραμμένοι στο Ηράκλειο. Πήγαν και ψήφισαν 44.000 στην πόλη, στο Δήμο Ηρακλείου. Έχει απονομοποιηθεί πρώτα η κυβέρνηση, επειδή αναφέρεται στο εξωτερικό, και όλα τα κόμματα που διεκδικούν να είναι κυβέρνηση. Έχουν απονομοποιηθεί. Αναρωτιέμαι, με έναν ασχηματισμό λύνει το πρόβλημα? Ο ελληνικός λαός έχει γυρίσει την πλάτη σε όλους και λέει, κύριε, αλλάξτε πολιτικές. Όχι να πάτε, που άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, θα πάω πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, δηλαδή αδιαλύσει τα νοσοκομεία πιο γρήγορα από ό,τι διαλύονται. Αυτό εννοεί. Γιατί το λέω αυτό? Στη Γαλλία, μετά το αποτέλεσμα, ο Μακρόν αποδέχεται την πρόκληση και προκηρύσει εκλογές. Στη Γερμανία, απόψε, όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ζητούν επιτακτικά από το Σόλτς να προκαλέσει εκλογές. Διότι είναι τρίτη δύναμη και έχει υποστεί πολιτική ήττα. Στο Βέλγιο, ο Βέλγος Πρωθυπουργός, παρετήθηκε. Ο οποίος δεν ήταν πρώτος, αλλά έχει μία πτώση 5%, παρετήθηκε. Τώρα μαθαίνουμε ότι είναι πολύ πιθανό εκλογές να έχουμε και στην Αυστρία. Λοιπόν, αυτά είναι μηνύματα. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία έπαθε συντριπτική ήττα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εισέπραξαν
ούτε πόντο πλην της ελληνικής λύσης και της κυρίας Λατινοπούλου. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία πέφτει κάτω από όλους τους στόχους της. Έχει ήδη μουρμουρά. Έχει στελέχη και βουλευτές που ζητάνε σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Και δεν εισπράττει η λεγόμενη αντιπολίτευση, κεντροαριστερή, αριστερίου, πέστε τι όπως θέλετε, ούτε δράμη. Και αρχίζουν τα όργανα, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε πρόταση κεντροαριστεράς, ήδη βγήκαν στελέχη, στο ΠΑΣΟΚ τα όργανα. Η κυρία Γιανακοπούλου λέει ότι αποτύχαμε. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός έχει στείλει ένα ισχυρό μήνυμα και καλό είναι να το λάβουν υπόψη. Στην Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να κάνεις χαρακτηρισμό ακροδεξιάς. Θέλω να πω όμως ότι στην Ευρώπη, όταν η προτεραιότητά σου είναι η πράσινη ανάπτυξη με τους λαούς να πεινάνε, το πώς θα δώσεις βοήθεια οικονομική στην Ουκρανία και να μην εξηγήσεις, κύριε Γιαννουλάκη, στους ευρωπαϊκούς λαούς τι στοιχίζει αυτή η βοήθεια στην Ουκρανία, δηλαδή αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Όταν προμετωπίδα είναι η woke agenda, παρακαλώ πολύ, όπου περιορέξεις κολοκυθόπιτα στο κρεβάτι του καθενός, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή των ευρωπαϊκών λαών, γιατί και οι ακροδεξοί που είναι οι λεγόμενοι ακροδεξοί, γιατί εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να τους πεις έτσι, όλους, όπως το AfD, όταν τους λες και σου λένε ότι είμαι anti-woke, όταν έρχεται η ιστορία του Ισραήλ, οι ακροδεξοί λένε είμαι με τη woke agenda. Αυτά είναι τα παράδοξα. Ιτήθηκαν όλα αυτά. Η αγωνία των ευρωπαϊκών λαών είναι πού πάμε. Πάμε σε πόλεμο, πάμε με φτώχεια και δεν μας ακούτε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Νομίζω ότι αυτό κατάλαβαν και αρκετοί πολίτες. Νομίζω ότι το κατάλαβαν και οι πολίτες που δεν πήγαν να ψηφίσουν, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα κοινωνικής και πολιτικής απαξίωσης. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σαχίνη. Επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10.30, εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, η επόμενη μέρα των εκλογών. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, μιας και ο Γιώργος Σαχίνης μας έδωσε το δικό του σχόλιο για το τι ακριβώς συνέβη στην Ευρώπη, να δούμε ένα βίντεο που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος η Στέλλα Ιτερζάκη για το πώς αντιδρά η Ευρώπη στην επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συναντήσουμε και θα μας απασχολήσει αρκετά. Και επιστρέφουμε για να ζητήσω ένα σχόλιο από τους καλεσμένους. Πολιτικό σεισμό στη Γαλλία μετά τη συντριπτική ήττα του Εμμανουέλ Μακρόν στις Ευρωκάλπες από το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές. Λίγο μετά την ξεκάθαρη και εμφατική νίκη του Εθνικού Συναγερμού, ο Γάλλος Πρόεδρος διαλύει το κοινοβούλιο και ανακοινώνει απροσδόκητες προώρες κάλπες στις 30 Ιουνίου. Signeré dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ο Εθνικός Συναγερμός ανέβασε κατά 10 μονάδες τα ποσοστά του σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 και προηγήθηκε κατά περίπου 17 μονάδες από το κόμμα του Μακρόν. Ο μόλις 28 ετών επικεφαλής του Ζορντάν Μπαρντελά είναι πλέον υποψήφιος για την Πρωθυπουργία. Είμαστε prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité. Prêt à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Εκτός από το μετεκλογικό σοκ στη Γαλλία, οι εκτιμήσεις για ενίσχυση των ακροδεξιών δυνάμεων επιβεβαιώθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αυστρία, το Κόμμα της Ελευθερίας κατέλαβε για πρώτη φορά την πρώτη θέση. Das, was heute hier passiert ist, die Geschichte, die die Wähler geschrieben haben, das ist ja ein Ergebnis von ganz, ganz viel Mut, von ganz viel Optimismus, von ganz viel Zuversicht. Δεύτερη, έκοψε το νήμα η ακροδεξιά στη Γερμανία και με το κυβερνόν SPD να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Στην Ολλανδία, ο Βίλντερς ήρθε μεν δεύτερος, αλλά θεαματικά ενισχυμένος με 7 έδρες από μόλις μία που κατήχε το 19. Στην Ιταλία, η Μελόνι εδραίωσε μέσα από την Ευρωκάλπη την πρωτοκαθεδρία της. Io lo colgo come il messaggio di chi vuole dire andate avanti e fatelo se possibile con maggiore determinazione, un segnale che capisco, un segnale che sono pronta a cogliere e sono fiera
che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Παρά τους κραδασμούς, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις διατηρούν την πλειοψηφία στην Ευρωβουλή. Γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση της Φόντερ Λάιεν για ανανέωση της θητείας της στην Κομισιόν. Yes, I am confident, but of course I know that there's still a lot of hard work ahead of me, but I'm definitely confident what my running for a second mandate is concerned. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η ισχυρότερη πολιτική ομάδα και είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε ένα τείχος απέναντι στα άκρα της αριστεράς και της δεξιάς. Θα τα ανακόψουμε. It is a great day for all of us that people showed up and voted for the future of Europe. And I tell you, the European People's Party is the only People's Party in Europe we are a winner of these elections, dear friend. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παρέμεινε στην πρώτη θέση. Οι σοσιαλιστές στη δεύτερη με μικρές απώλειες, με την πλέον ηχηρή του ΣΥΤΑ στη Γερμανία, όπου πρώτοι ήρθαν οι Χριστιανοδημοκράτες και τρίτος ο Σούλτς. Τρίτη στην Ευρωβουλή έρχονται οι Φιλελεύθεροι, αλλά με απώλειες πάνω από 20 έδρες. Στο Βέλγιο, η πανολεθρία για τους Φιλελεύθερους ήταν ξεκάθαρη στις διπλές κάλπες για ευρωεκλογές και ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Ντεκρόν να ανακοινώσει την παραίτησή του. Κύριε Γιαννουλάκη, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε όλο αυτό το οποίο συνέβη στη Γαλλία και γιατί το λέω αυτό. Η Γαλλία παραδοσιακά είναι μια χώρα από τους πιο στενούς συμμάχους της Ελλάδος. Υπάρχει μια εξαιρετική και διαπροσωπική σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο αναφέρθηκε στην ανησυχία ότι μπορεί σε αρκετές χώρες να υπάρχει σημεία φρενήρης αύξηση των ακροδεξιών δυνάμεων. Εδώ αλλάζει και ένας πολιτικός χάρτης που ενδεχομένως να επηρεάσει και τον χάρτη της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Πάρα πολλές φορές ο Μακρόν με δημόσιες τοποθετήσεις του στις τουρκικές προκλήσεις απαντούσε, έπαιρνε θέση, ίσως από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που έπαιρνε θέση. Όπως σας είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, αυτός ήταν και ένας από τους κύριους λόγους που ήταν πολύ σημαντικές οι ευρωεκλογές. Τώρα, όσον αφορά στη Γαλλία, ο Μακρόν πήρε μια απόφαση με πολύ ρίσκο, όπως σχολιάζουν πολλοί. Στην ουσία φέρνει πρώτων ευθυνών τους τους πολίτες να αποφασίσουν αν θέλει ή όχι να συνεχίσει η Γαλλία και η χώρα τους στον δρόμο και σε πιο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εγώ θα σας δώσω ένα, θα σας υπενθυμίσω ότι είναι με την Αγγλία, η οποία στην Αγγλία, για να το πω απλά και λαϊκά, τώρα χτυπιούνται για την απόφαση που πάρθηκε με το να... Με τον Brexit. Με τον Brexit, σωστά. Ελπίζω να μην γίνει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία. Όσον αφορά στις σχέσεις, είναι γεγονός ότι υπήρχαν και υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Μακρόν. Εμάς, σε επίπεδο χώρας, ευτυχώς αυτό το καμπανάκι δεν ήχησε τόσο δυνατά. Δεν βαρέθησε να το πω απλά τόσο δυνατά. Από το βίντεο που παίξατε πριν, είδα, και αν θυμάμαι καλά το πρωί, είδα ότι από τα 27 κράτη, δύο της σοσιαλδημοκρατίας πήραν την πρώτη θέση. Τα υπόλοιπα, τα περισσότερα είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την κεντροδεξιά και μετά τα κόμματα πιο δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπως και το Renew του Μακρόν. Είμαστε τυχεροί που δεν μας χτύπησε σε τόσο μεγάλο βαθμό το καζανάκι στη χώρα. Αυτό οφείλεται, θεωρώ, και στον Πρωθυπουργό μας, γιατί τα τελευταία χρόνια, με το να έχει καταφέρει και να έχει μια, να τη χαρακτηρίσω, πολυσυλλεκτικότητα εντός της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταφέρει και έχει μαζέψει αρκετές φωνές, οι οποίες, θα μου πείτε, πολλές φορές δρά λίγο αποτρεπτικά και λίγο αρνητικά στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της και μέλη του κόμματος, αλλά έχει καταφέρει με αυτές τις φωνές να κρατήσει λίγο την όλη κατάσταση. Τώρα, όπως σας είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, θα φανεί αν ο κόσμος επέλεξε, ο κόσμος που επέλεξε τα άκρα, όχι μόνο ακροδεξιά, τα άκρα γενικώς, έπραξε σωστά. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως είναι η Ευρώπη με τα προβλήματά της τώρα και με τις οποιασδήποτε λειτουργίες, δεν πάβει να είναι καλό και να είναι προς το κοινό συμφέρον να είμαστε κοντά στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε
Παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία καταρχήν το κόμμα που έναδεξε τη χώρα στην Ευρώπη. Είμαστε βαθιά, θεωρούμε, και δημοκρατικό κόμμα και ευρωπαϊκό κόμμα. Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μάλιστα. Κύριε Κλαράκη, αυτή η ρητορική κομμάτων που μπαίνουν στο ακροδεξιό τόξο θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ισορροπίες των προοδευτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρώπη γενικότερα. Υπάρχει πάντοτε αυτό το πολιτικό ντόμινο, το οποίο το έχουμε δει στο παρελθόν και την εποχή που είδαμε αυτή την φρενήρη άνοδο της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Κύριε Δασκαλάκη, εδώ συζητάμε όλοι για την ακροδεξιά και η κυρία Φον ντερ Λάιεν μίλησε για κίνδυνο για την άκρα αριστερά. Αυτή η επικίνδυνη θεωρία εξίσου στο δύο άκρων, ποια άκρα αριστερά απειλεί αυτή τη στιγμή την Ευρώπη και δεν το βλέπουμε εμείς εδώ? Η ακροδεξιά απειλεί την Ευρώπη. Η ακροδεξιά είναι υπεύθυνη και για τα δεινά που συνέβησαν από το Μεσοπόλεμο και έρθεν. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χειρισμοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν, δημιούργησαν μια αμφισβήτηση των Ευρωπαίων πολιτών στο τι είναι τελικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αν είναι το κοινό μας σπίτι. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που τιμωρητικά προσεγγίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είχε την κρίση χρέους της. Κάποιοι πίστευαν ότι θα ήταν μόνο η Ελλάδα το πρόβλημα. Εν τέλει όμως αυτές είναι οι φιλελεύθερες πολιτικές και ένας μονεταρισμός χωρίς να υπάρχει μια δομημένη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, αλληλεγγύης και ανάπτυξης. Αλλά ένα μονόπλευρο παιχνίδι συσχετισμών υπέρ των μεγάλων χωρών και των οικονομιών τους, ειδικά της Γερμανίας. Ένα παιχνίδι που για τους Ευρωπαίους πολίτες μεταφράζεται πολύ απλά τι είναι οι Βρυξέλλες, το επίκεντρο του lobbying, της ελίτ, των διευθυντηρίων και οι Ευρωπαίοι πολίτες απομακρυσμένοι. Ένας λοιπόν από τους λόγους που βλέπουμε να ενισχύονται φωνές εθνικιστικές και εσωστρεφείς είναι και αυτό. Η Ευρώπη δεν κατόρθωσε να πείσει ότι είναι η Ευρώπη των λαών. Άρα όλη η Ευρώπη και όλα τα κόμματα που ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, όπως είπατε, οφείλουν χθες να ξαναγυρίσουν στους δυτικούς στόχους και στα οράματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και πολιτικές που θα δώσουν ανάσες πνοής και στους λαούς αλλά και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα το ίδιο. Διαφορετικά φοβάμαι ότι κακές μνήμες του Μεσοπολέμου αρχίζουν να ξυπνάνε. Άλιστα. Όταν χώρες όπως η Γερμανία βλέπει το ναζιστικό κόμμα, ναζιστικό είναι το κόμμα, δεν είναι ακροδεξιό, είναι ναζιστικό κόμμα, να είναι δεύτερο. Όταν σε Γαλλία που έχει φλερτάρει πολλές φορές με το κόμμα της Λεπέν να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές και πάντα στο δίλημα η ακροδεξιά ή ο δημοκρατικός πόλος κέρδιζε, τούτη φορά φοβάμαι ότι το δίλημα δεν θα πιάσει. Και παίρνει ένα υψηλού πολιτικού ρίσκου παίγνιο ο πρόεδρος Μακρόν, που φοβάμαι ότι θα προκαλέσει αριστερές εξελίξεις αρνητικές στη Γαλλία. Και σε άλλες χώρες νομίζω θα πειραματίσει. Και σε άλλες, το ίδιο όπως το λέτε, κύριε Δασκαλάκη. Κύριε Χνάρη, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, πώς βλέπετε αυτό που συμβαίνει εκτός των συνόρων, αλλά ουσιαστικά είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Νομίζω ότι δεν είναι καλή εξέλιξη αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, γιατί διαχρονικά η Γαλλία είναι μια φίλη χώρα προς τη δική μας χώρα. Αυτή η αύξηση που γίνεται σε ψήφους σε ακραία πολιτικά κόμματα, πρέπει να δούμε από πού προέρχεται αυτό το θέμα. Και η αποχή παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Εδώ, ας πούμε, γίνανε ευρωπαϊκές εκλογές και δεν εξήγησε στους πολίτες κανείς, και ειδικά η κυβέρνηση είχε αυτή την ευθύνη, να τους εξηγήσει την αναγκαιότητα ότι πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί είναι προς το συμφέρον τους, γιατί ένα μεγάλο μέρος των αποφάσεων, πάνω από το 80% των αποφάσεων που παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά στην ουσία τη χώρα μας. Γιατί εφαρμόζεται σαν κοινοτικές οδηγίες μετά. Άρα θεωρώ ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε, στηρίξανε το κοινωνικό κράτος, δηλαδή αυτό που αφορά τους πολίτες. Υπάρχει κοινωνικό κράτος, υπάρχει υγεία, υπάρχει παιδεία. Αυτό φαίνεται, οι πολίτες δεν αναγνωρίζουν και στη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό βλέπουμε και καταφεύγουν σε ακραία κόμματα, τα οποία κόμματα για να υφαρπάξουν μια ψήφο λένε στους πολίτες αυτά που θέλουν να ακούσουν. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να το δουν αυτοί που μιλάνε για την Ευρώπη των λαών, και όλα εμείς τα κόμματα τα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι προς όφελος και του λαού μας και της κοινωνίας γενικότερα. Μα δεν τα συζητήσαμε αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Κύριε Ορφανέ, θεωρείτε ότι υπάρχει μια λαϊκή απαξίωση της ίδιας της Ευρώπης με αυτά τα αποτελέσματα? Να μην πω για την ακροδεξιά. Αυτό ακριβώς, για την ακροδεξιά να φέρω.
Εμφανίζεται η ακροδεξιά στην Ευρώπη και ο φόβος της ανόδου της τώρα ως μπαμπούλας και η μεγάλη απειλή για τους λαούς. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη υποκρισία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων εκφράζουν αυτή την άποψη, γιατί η ακροδεξιά δεν είναι ούτε έξω από το σύστημα, ούτε είναι μια εξαίρεση, ούτε είναι ο μπαμπούλας. Είναι γνήσιο παιδί του συστήματος. Την ακροδεξιά την εξέθρεψε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα, άσχετο εάν φραστικά προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν. Και η απόδειξη είναι ότι και η Μελόνια ακόμα στην Ιταλία, η ακροδεξιά, όπως λέμε τώρα πρωθυπουργός, στην ουσία συμπορεύεται από εκεί που φοβόταν με την ευρωπαϊκή γραμμή. Με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, συμπορεύεται με την πλήρως με την Κομισιόν, με την γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστηρίζει. Άρα θεωρείτε ότι δεν αλλάζει κάτι αν αλλάξει ο πολιτικός χάρτης στη Γαλλία? Όχι, αλλάζει ο πολιτικός χάρτης, αλλά δεν αλλάζει μόνο εξαιτίας της ανόδου, της εκλογικής ανόδου της ακροδεξιάς. Αλλάζει εξαιτίας της συνολικής μετατόπισης όλα τα προηγούμενα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων που υποστηρίζουν τον ευρωμονόδρομο ακροδεξιότερα. Υπάρχει μια συνολική μετατόπιση όλου του πολιτικού φάσματος των αστικών κομμάτων προς τα δεξιά. Και αυτό αποδεικνύεται με τις αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν εφαρμόσει, που έχουν εκφραστεί με την ακρίβεια, που έχουν εκφραστεί με την πολεμική οικονομία, που έχουν εκφραστεί με τη συμμετοχή και την τροφοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί τίποτα δεν λέει ότι το επόμενο διάστημα τα αντιλαϊκά μέτρα δεν θα, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι ο Μακρόν, είτε είναι η Λεπέν, είτε είναι ο οποιοσδήποτε, δεν θα γίνουν ακόμα πιο αντιλαϊκά. Χωρίς λαϊκή αντίσταση σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη δεξιά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και με την ακροδεξιά, θα είναι ακόμα χειρότερη. Αυτό είναι δεδομένο. Οι ελπίδες που καλλιεργούνται από την πλευρά των ορισμένων δυνάμεων δίθεν προοδευτικών. Όπως θεωρείτε ότι η καθημερινότητα των πολιτών μπορεί να βελτιωθεί, να επανέλθει με τις αρχικές αξίες, όπως υπόθηκε και απόψε. Θεωρείτε ότι η άσχημη καθημερινότητα των πολιτών, κύριε Ορφανέ, είναι κοροϊδία στους λαούς. Μα να μ' ακούτε λίγο στις ερωτήσεις. Βοηθάω στη συζήτηση. Ναι. Θεωρείτε ότι η καθημερινότητα των πολιτών που χαρακτηρίζεται δύσκολη είναι αυτή που καθορίζει και την ενίσχυση ακραίων φωνών? Κοιτάξτε να δείτε, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε μια διαφορά με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, υπάρχει και ισχυρό εργατικό κίνημα που βάνει φρένο στις αντιλαϊκές πολιτικές, ακόμα και στις ακροδεξιές αντιλήψεις. Πράγμα που στην υπόλοιπη Ευρώπη, με ιδιαίτερη συμβολή της σοσιαλδημοκρατίας σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει όπως στην Ελλάδα αντίστοιχο εργατικό κίνημα. Φυσικά θυμόμαστε όλοι τις περσινές κινητοποιήσεις που έγιναν στη Γαλλία, μια και συζητάμε για τη Γαλλία. Τα κίτρινα γυλαίκα. Ναι, όχι μόνο με τα κίτρινα γυλαίκα, και άλλες πολλές, με εκατομμύρια κόσμο από αφορμή την τροποποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Υπήρχαν τεράστιες κινητοποιήσεις που δείχνανε την απόσταση της πολιτικής της κυβέρνησης Μακρόν από τις διαθέσεις του γαλλικού λαού και ιδιαίτερα των εργαζομένων της Γαλλίας. Μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό στη Γαλλία, που εκπορεύονται φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνουν ποιος τροφοδότησε την άνοδο της ακροδεξιάς. Ένας κόσμος εργαζομένων, απελπισμένος, που δεν βλέπει προοπτική βελτίωση της ζωής του από την πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την κυβέρνηση Μακρόν, στρέφεται και χωρίς ένα αντίστοιχο δυνατό εργατικό κίνημα, στρέφεται προς τέτοιες φωνές όπως είναι η Λεπέν. Γι' αυτό λέω ότι η ακροδεξιά δεν είναι κάτι δίθεν έξω από το σύστημα, είναι παιδί του συστήματος. Και η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς δεν μπορεί να γίνει με διάφορες αντιλήψεις περί επιστροφής στις αρχικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να γίνει μόνο η απόκρουση της ακροδεξιάς, μόνο με την ανάπτυξη ενός ισχυρού λαϊκού εργατικού κινήματος. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και θα αποδεχθούμε τον κύριο Φράγκο από την Ελληνική Λύση. Θέλω να σας πω ότι προσπαθήσαμε να έχουμε ένα στέλεχος της Ελληνικής Λύσης με βάση και την λαϊκή ετοιμιγορία των ευρωεκλογών από την αρχή. Αυτό κατέστη αδύνατο, επομένως θα δώσουμε λίγο χρόνο, περίπου 10 λεπτά, στον κύριο Φράγκο για να μας πει για τα δικά τους, την δική τους άποψη για το πώς αντιλαμβάνονται το αποτέλεσμα των εκλογών και ποια είναι η επόμενη μέρα στην Ελληνική Λύση, καθώς οι ίδιοι χαρακτηρίζονται ως νικητές των εκλογών και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τα ποσοστά τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε μία ανάσα πριν τις 11. Εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, για 7η χρονιά στην Crete TV.
Και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Είναι ο πλέον πρώτος εσταυρούς ευρωβουλευτής από την Ελληνική Λύση. Καλησπέρα σας, κύριε Φράγκο. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φράγκο, είστε και κριτικής καταγωγής. Είχαμε μιλήσει και προεκλογικά στο τηλέφωνο για μία παρουσίαση δική σας εδώ σε μία από τις εκπομπές μας, στον χρόνο που δίναμε σε όλα τα κόμματα. Και μου είχατε μιλήσει για την κριτική σας καταγωγή, σωστά? Έτσι ακριβώς. Η καταγωγή μου πηγάζει κατά το ίμιση από το νησί της Χίου και κατά το ίμιση από το Ηράκλειο της Κρήτης, εξού και το μικρό μου όνομα που είναι Μανουήλ. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι μετά την επικοινωνία που είχαμε για να είστε απόψε μαζί στην εκπομπή, μπήκα στη διαδικασία να δω τις δυνάμεις της Ελληνικής Λύσης στην Κρήτη. Φαίνεται ότι είναι από τις καλές περιφέρειες του κόμματός σας και μάλιστα εσείς πήγατε και εξαιρετικά και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η Ελληνική Λύση πέτυχε να ενισχυθούν τα ποσοστά της πολύ σημαντικά σε όλη την Ελλάδα. Για την ακρίβεια διπλασιάσαμε και λίγο παραπάνω τα ποσοστά μας. Η Κρήτη είχε ένα καλό ποσοστό αύξησης. Βέβαια, αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν τα αποτελέσματα ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σε πολλές περιφέρειες όπως την Ιμαθία, όπως τη Δράμα, όπως την Α και Β Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Λύση ήταν δεύτερο κόμμα. Και μάλιστα εκεί είδαμε να έχει σημαντικές απώλειες η Νέα Δημοκρατία και να είναι σε αυτές τις περιφέρειες μονοψήφια η διαφορά μας. Και θέλω γι' αυτό να ευχαριστήσω και πάλι τους Έλληνες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην Ελληνική Λύση. Το κόμμα μας καθιερώνεται ουσιαστικά ως ο κύριος αντιπολιτευτικός πόλος και αριθμητικά στην Ελλάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω και όσοι εμπιστεύτηκαν και εμένα προσωπικά, γιατί καθώς είχα την τιμή να εκπροσωπώ ήδη την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επανεκλογή μου είναι κατά κάποιο τρόπο και μία ένδειξη επιβράβευσης, εμπιστοσύνης για τη δουλειά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια ως Ελληνική Λύση, πάντα υπό τις οδηγίες του Προέδρου μας, του κ. Βελόπουλου. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τον ίδιο και μεγαλύτερο Άρα, ρυθμό. Άρα, κύριε Φράγκο, εσείς ως γνώστης της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, μιας και σε λίγες ημέρες ξεκινά επίσημα και η δεύτερη θητεία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για όλες αυτές τις αλλαγές που πλέον διαμορφώνονται σε πολλές χώρες. Παραδείγματος χάρη, έχουμε αυτές τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία. Θα ήθελα λίγο το δικό σας σχόλιο, αλλά και για την άνοδο πολλών ακροδεξιών κομμάτων σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως, γιατί σας θέσω αυτό το ερώτημα. Πολλοί από τους πολιτικούς σας αντιπάλους σε επίπεδο χώρας και την Ελληνική Λύση σας χαρακτηρίζουν μια ακροδεξιά πρόταση. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη στην Ελλάδα συνέβη λίγο πολύ σε όλο το ευρωπαϊκό πολιτικό στερέωμα. Είχαμε κόμματα που μέχρι τα τελευταία χρόνια τοποθετούνταν στον χώρο της λεγόμενης κέντρο-δεξιάς, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, και είδαμε σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, αυτά τα κόμματα να κάνουν μια στροφή προς το κέντρο, να συνεργάζονται με κόμμα του κέντρου και της κέντρο-αριστεράς και σε βασικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η παράνομη μετανάστευση, να πραγματοποιούν πολιτικές προδοσίες. Και τι εννοώ? Η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα μας μιλούσε για κλείσιμο των συνόρων και για απελάσεις. Βλέπετε τι γίνεται και στην Πύλο και τι γίνεται καθημερινά και τώρα που θα ανοίξει ο καιρός. Απελάσεις ειδικά δεν έχουν γίνει, ενώ είχε δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα κάνει απελάσεις. Στο ζήτημα του πρωτογενούς μας τομέα γονάτισαν την παραγωγή με τη συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς και όλους αυτούς τους παράλογους κανόνες για τη δίθεν προστασία του περιβάλλοντος, έκλεισαν τις λιγνητικές μονάδες. Η εγκληματικότητα, πολύ σημαντικό ζήτημα που συνδέεται με την παράνομη μετανάστευση, έχει φτάσει στο κόκκινο και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα και στο Παρίσι και στη Ρώμη. Οπότε τι γίνεται? Για να είμαστε εμείς τα κόμματα της ακροδεξιάς και να μας βάζουν αυτή την ταμπέλα, πρέπει να είναι αυτή τα κόμματα όπου αυτή τα κόμματα που αναφέραμε προηγουμένως να είναι κεντροδεξιά ή δεξιά. Λοιπόν, όλα αυτά τα κόμματα που νομιμοποιούν παράνομους μετανάστες, που έχουν αφήσει τις πόλεις στο έλεος
των παράνομων μεταναστών, που φέρνουν την νομοθεσία των παράνομων μεταναστών, που έφεραν το γάμο των ομοφυλοφίλων. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα κόμματα δεν είναι δεξιά. Μπορεί να τους βολεύει να λένε ότι είναι δεξιά για να μας τσουβαλιάζουν εμείς ως ακροδεξιούς, αλλά κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε δεν ισχύει. Οπότε έχουμε καθιερωθεί εμείς, όπου το εμείς είναι όλα τα κόμματα του χώρου μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως η παραδοσιακή δεξιά πλέον. Και επειδή αυτό είναι το ζήτημα, οι πολίτες δεν αλλάζουν τα πιστεύω τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία έστριψε στο κέντρο, είναι υποχρεωμένοι όσοι στήριζαν μέχρι τώρα Νέα Δημοκρατία να αρχίσουν να είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Έχουν υιοθετήσει τις. Έχουν μπει κάτω από τη δική μας ομπρέλα, γιατί εμείς είμαστε οι εκφραστές των απόψεών τους. Και αυτό θα γίνει και γίνεται σε όλο το ευρωπαϊκό στερέωμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον, για να μιλήσουμε για την Ελλάδα, είναι αργά για να επιστρέψει πίσω. Δεν σκοπεύει κιόλας και δεν θέλει να επιστρέψει πίσω στις παραδοσιακές θέσεις που είχε η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Πρόδωσε τη βάση της. Και αυτό το τίμημα πλήρωσε και θα πληρώνει. Μάλιστα. Και θα το γράψει και η ιστορία αυτό. Κύριε Φράγκο, προεκλογικά παρακολουθούσαμε πολύ μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών αρχηγών. Εξαίρεση δεν αποτελούσε ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρός σας. Είστε από τα κόμματα που ανέβασαν πολύ ψηλά τους τόνους της αντιπολίτευσης. Είδα πολύ σκληρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και σε κόμματα της αντιπολίτευσης όπως το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Ανεβάσατε υψηλά την ένταση για το θέμα των τεμπών και θεωρείτε ότι αυτή η σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή είναι που απέδωσε στις ευρωεκλογές να σας κατατάξει σε ένα ποσοστό σχεδόν 10%. Κοιτάξτε, έπαιξε ρόλο σίγουρα και η αντιπολιτευτική και η ικανότητα και η δουλειά που έκανε η Ελληνική Λύση. Θα μου πείτε ότι εν ώψη των εκλογών και των ευρωεκλογών δεν καθορίζεται ποιος κάνει καλή αντιπολίτευση, αλλά θα έπρεπε να καθορίζεται βάσει του ποιος έχει τις καλύτερες προτάσεις για τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Εμείς βέβαια έχουμε τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα, όμως η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να στείλει την μπάλα στις κερκίδες, να μιλάμε για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, στην καλύτερη ή στη χειρότερη να μιλάμε για το πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών και ποιος είναι πιο πλούσιος. Ζητήματα φυσικά που είναι σημαντικά, ενδεχομένως και νομικά ζητήματα ανοίγουν με το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι άσχετο με τις ευρωεκλογές. Πολιτικά, κύριε Φράγκο, πολιτικά θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία συγγένεια με το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν και φωνές που θυμίζουν τις απόψεις της ελληνικής λύσης? Και επειδή αναφερθήκατε στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, θέλω να σας πω ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν δόθηκε η λεγόμενη γραμμή της κομματικής πειθαρχίας. Δηλαδή το νομοσχέδιο πέρασε με βάση την βούληση του κάθε βουλευτή ξεχωριστά. Αυτό δεν λέει κάτι? Θέλω να σας θυμίσω, είστε ένας πολύ νέος πολιτικός, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά από την πολιτική πραγματικότητα της χώρας, ότι σε αντίστοιχα νομοσχέδια στο παρελθόν είχαν πέσει και κυβερνήσεις. Είχαν μείνει εκτός πολλά κορυφαία στελέχη επειδή καταψήφισαν μία πρόταση που έστελνε μέσα στη Βουλή το κόμμα που υπηρετούσαν. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Έχουμε κάποιους που είναι η λαγή της δεξιάς, που στα πάνελ είναι ομιλητικότατη και πολύ συντηρητική. Και όταν έρχεται η ώρα της ψήφου, γιατί εμείς κρινόμαστε βάσει των πολιτικών και του κοινοβουλευτικού έργου, όχι βάσει των δηλώσεων στα κανάλια, γιατί όλοι είμαστε καλοί στις δηλώσεις. Εγώ, από τη στιγμή που η δεξιά σε πολλά εισαγωγικά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο υπερψήφισε το συγκεκριμένο έκτρωμα, αλλά ανέλαβε και το μασάζ, και αναφέρομαι στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Γεωργιάδη, στον κύριο Πλεύρη. Και επίσης εμείς δεν πρέπει να απέχουμε, πρέπει να τοποθετούμαστε υπέρ ή κατά. Η αποχή παίζει το παιχνίδι της πλειοψηφίας και στην προκειμένη βοήθησε η αποχή. Αν όντως αυτοί ήταν κοντά μας ιδεολογικά, θα έβγαιναν και θα έλεγαν ένα εκοφαντικό όχι, και θα έβγαιναν και θα έθεταν τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, ενώπιον των ευθυνών του. Αυτοί λένε σε όλα ναι, οπότε μόνο δεξί δεν είναι. Είναι η λεγόμενη ψευτοδεξιά, που μέχρι τώρα ήταν η χρήσιμη, μην πω το υπόλοιπο, που εξυπηρετούσαν αυτή την κατάσταση και αντλούσαν παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι
είτε ήξεραν τι ψηφίζουν, είτε δεν ήξεραν, είτε ένιωθαν. Θεωρείτε ότι αυτές είναι οι πολιτικές που στήχησαν στη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις ευρωεκλογές? Δηλαδή, το ότι δεν υπήρξε μια ξεκάθαρη στάση ή μια λεγόμενη κομματική πειθαρχία, ότι δεν άνοιξε μύτη για μια σειρά από νομοσχέδια που πυροδοτούσαν αντιδράσεις σε ένα μέρος της κοινωνίας. Κοιτάξτε, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που έχει να κάνει με τη διαφθορά, με τα τέμπη, με την ακρίβεια και το παιχνίδι που παίζει, που στηρίζει τους λίγους μεγάλους παίκτες και τα ολιγοπόλια και το, όλο αυτό που γίνεται με το λαθρεμπόριο καυσίμων που δεν ακουμπάει κανέναν και τους παρόχους ενέργειας. Και βέβαια είναι και τα ζητήματα της, των βασικών πολιτικών θέσεων, όπως είναι η θέση που έχει η Νέα Δημοκρατία με την Τουρκία. Έχουμε τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο και η Νέα Δημοκρατία, αντί να πει κάτι για την Τουρκία, κάνει συμφωνίες με την Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε το ζήτημα με τα Σκόπια που αφορά πολύ όλους τους Έλληνες, ιδίως τους Βορειοελλαδίτες, που τα Σκόπια, οι Σκοπιανοί αυτοαποκαλούνται ως Μακεδόνες και η Νέα Δημοκρατία δεν λέει το παραμικρό, ενώ είχε πει θα καταργήσει. Έχει καταλήξει στο σημείο ο κ. Μητσοτάκης να τους παρακαλάει να τηρήσουν τη συμφωνία που αυτός έλεγε ότι θα καταργήσει. Και έχουμε και το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, φυσικά, που σας είπα. Μας έλεγαν ότι θα κάνουν απελάσεις και όχι μόνο δεν έκαναν απελάσεις, νομιμοποιούν τους παράνομους μετανάστες. Οπότε όλο αυτό το ψηφιδωτό έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και θα πρέπει να κρατήσουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχουν να κάνουν με την εθνική πολιτική και δεν περνάει το αφήγημα περί ευρωεκλογών, περί άλλων εκλογών, περί μεγάλης αποχής. Όλοι γνωρίζουμε ότι χθες τελείωσε η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας, όπου η υπεροχή είναι αυτό το 41%, όπου ό,τι τους έλεγες απατούσαν, μα πήραμε 41%. Δεν θα ξαναπάρει η Νέα Δημοκρατία τέτοια νούμερα και εδώ είμαστε όταν γίνουν οι εθνικές εκλογές. Κύριε Φράκο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και πάλι καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Νομίζω ότι ο κύριος Φράγκος έθεσε αρκετά θέματα και έρχομαι σε εσάς, κύριε Γιαννουλάκη. Και υπάρχουν φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ακούγοντας σήμερα τον κύριο Φράγκο που θα μπορούσαν να συμφωνήσουν. Δηλαδή σε πολλούς χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρξε και εσωκομματική μουρμούρα και σκληρή κριτική. Σας θυμίζω, το έθεσε ο κύριος Φράγκος, το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, τη σκληρή κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και από πολλά άλλα στελέχη. Και ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι μια αμελητέα ποσότητα. Μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και εγώ θεωρώ, κύριε Δασκαλάκη, ότι ένας από τους λόγους που είχαμε κάποιες εντός εισαγωγικών διαρροές ήταν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων. Η Νέα Δημοκρατία και η πολλοί από τους ψηφοφόρους τους είναι οι λεγόμενοι παραδοσιακοί και λαϊκοί. Οπότε δύσκολα πείθεις κάποιον. Όσο προσπαθούμε, όσο προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να είναι κοντά στην Ευρώπη, να κάνει στην πράξη τα ανθρώπινα, ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά, γιατί κατηγορείται ότι τα πάει καλά όσον αφορά στα οικονομικά και στα της ανάπτυξης, δεν τα πάει καλά στο κράτος δικαίως και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Μητσοτάκης θέλει να είναι κοντά στην Ευρώπη, το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ήταν όμως από τα νομοσχέδια που φάνηκε ότι επηρέασε αρκετούς. Γιατί όμως να επηρεάσει αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Γιαννουλάκη, και να μην επηρεάσει μια εθνική τραγωδία που γράφτηκε με μελανά γράμματα στην ελληνική ιστορία και πολύ δύσκολα θα ξεχάσει ο ελληνικός λαός? Μήπως και σαν κοινωνία έχουμε χάσει λίγο την ουσία? Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος? Προφανώς αναφέρεστε στα Τέμπη. Στα Τέμπη, βέβαια. Το οποίο, συμφωνώ απόλυτα, ήταν μια εθνική τραγωδία. Και δυστυχώς, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπως είπα και νωρίτερα, αναλωθήκαμε στα Τέμπη, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μη έχοντας συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένο σχέδιο, εργαλειοποίησαν για ακόμα μια φορά αυτή την πραγματικά μεγάλη τραγωδία. Η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να θεωρούν πολλοί ότι εκεί έχασε λίγο επικοινωνιακά. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν έχεις μια τέτοια τραγωδία, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους. Έτσι, εκεί όλοι μας πονέσαμε γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας, υπάρχει άνθρωπος στη χώρα που να μην, πραγματικά να μην πόνεσε με αυτή τη τραγωδία.
Σεβόμενοι, όπως είπα, το πόνο των συγγενών, δεν βγήκε προς τα έξω ούτε να αντιπαρατεθεί, άφησε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, γιατί και σε αυτό το κομμάτι, ξέρετε πολύ καλά, mm-hmm. έχουν ακουστεί πάρα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, όπως απεδείχνει την πραγματικότητα. Άφησε να προχωρήσει όλη η διαδικασία, σεβόμενη, όπως είπα, το πόνο των συγγενών, και αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ότι ήταν αδυναμία. Για να επανέλθω στο ερώτημά σας, μεγάλη μερίδα του κόσμου είδε σε αυτό το κομμάτι ότι δεν έχει να κάνει το πολιτικό, δεν έχει να κάνει με πολιτικό πλαίσιο, και είναι καθαρά μια ανθρώπινη τραγωδία, και προφανώς δεν φταίει ο Μητσοτάκης και σε αυτό. Γιατί ό,τι γίνεται στη χώρα, φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης σε αυτό. Όσοι έχουν ευθύνες, την πρώτη ευθύνη την πήρε ο τότε αρμόδιος υπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής. Από εκεί και ύστερα η δικαιοσύνη. Ο κ. Κλαράκης είναι νομικός, τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα συγκεκριμένα θέματα. Η δικαιοσύνη έχει αναλάβει. Και όλοι μας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Επειδή αναφερθήκα στον κύριο Κλαράκη, κύριε Κλαράκη, μπαίνοντας στη διαδικασία ανάλυσης του εκλογικού αποτελέσματος στο ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί το επαναφέρω, ακούσαμε τον κύριο Φράγκο, έθεσε θέματα καθημερινότητας, ακρίβεια, φτώχεια. Ακούσαμε νωρίτερα την κατάσταση με την δημόσια υγεία, η οποία είναι απόλυτα λαβωμένη στην Κρήτη. Το ξέρουμε από πρώτο χέρι από το καθημερινό ρεπορτάζ εδώ στην Κρήτη TV, με τις κλινικές που κλείνει μία μετά την άλλη. Νοσοκομεία που καταραίουν, νοσοκομεία που δεν έχουν γιατρούς, ασθενείς που έρχονται από το Ρέθυμνο και από το Λασίθι και από τα Χανιά και στηβάζονται στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου. Το γεγονός ότι στις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίες 10 ημέρες, οι πολίτες άκουγαν μία κοκορομαχία, έβλεπαν μία κοκορομαχία ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Στέφανο Κασελάκη, και την ίδια ώρα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα ήταν σαν αιμορραγία στην κοινωνία, παρέμεναν με μικρές αναφορές, στήχησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχατε ένα σωρό πράγματα, τα οποία, σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσατε να τα είχατε στην πρώτη γραμμή και να βοηθήσει ακόμα και περισσότερο στη μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ τα θέματα της κοινωνικής ατζέντας που βάλατε τα είχε πολύ μπροστά, και όχι μόνο τώρα προεκλογικά, και όλο το διάστημα, και με τον πρόεδρο τον Αλέξη τον Τσίπρα και μετά με τον πρόεδρο του Στέφανο τον Κασελάκη. Να θυμίσω ότι εμάς κορυφώθηκε η προεκλογική μας δραστηριότητα με την επίσκεψη στο Βενιζέλο νοσοκομείο, με τον πρώην Υπουργό Υγείας τον Παύλο Τοπολάκη και τη Ρένη Δούρου, την πρώην Περιφερειάρχη Αττικής. Και μια και είπατε για τα Τέμπη, η Ρένα Ιδούρα φωώθηκε στο δικαστήριο. Η Νέα Δημοκρατία την είχε σταυρώσει για το μάτι, και μια τραγωδία που την είχε εργαλειοποιήσει πλήρως, πετώντας λάσπη και σκοφαντία χωρίς ποτέ να ζητήσει συγγνώμη. Έχοντας αναβαθμίσει όλους τους υπηρεσιακούς υπεύθυνους εκείνης της εποχής. Και κλείνω την παρένθεση. Για μας η υγεία, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, η ακρίβεια και όλα αυτά τα θέματα είναι και παραμένουν πρώτα στην ατζέντα μας. Εξού και αν διαβάσετε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί εμείς καταθέσαμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και βγήκε ένα συνοπτικό φυλάδιο με τις 10 θέσεις για την Ευρώπη, ήταν μέσα όλα αυτά τα ζητήματα, από την ακρίβεια, τα καρτέλ, την παιδεία, την υγεία και τις πανεβάσεις που πρέπει να γίνουν. Η Νέα Δημοκρατία όμως, αν θυμόσαστε, για του Πρωθυπουργού, είχε σηκώσει το γάντι και μιλούσε για το πόθεν έσχεση του Στέφανου του Κασελάκη. Δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων, ακόμα και αν συνέφερε ή δεν συνέφερε την προεκλογική μας καμπάνια, να φεθεί αυτή η σκιά, μήπως να ύπταται σε όλη την προεκλογική περίοδο. Ήταν σχεδόν καθημερινές, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης από το Ηράκλειο, την Πάτρα, μία ημέρα νωρίτερα από το Ηράκλειο στην Θεσσαλονίκη, ανέβαζε ψηλά στην πολιτική ατζέντα αυτό. Και καλούσε τον Πρωθυπουργό να ανοίξει την πλατφόρμα και να καταθέσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και αντί να ανοίξει η πλατφόρμα του πόθεν έστω για να μπούμε στην ουσία, δόθηκε άλλη μια τρίμηνη παράταση. Ενδεχόμενα επικοινωνιακά να μην βοήθησε το ΣΥΡΙΖΑ. Επί της ουσίας όμως αποδεικνύει ότι το κράτος. Σίγουρα δεν βοήθησε για τη Νέα Δημοκρατία. Πάνω. Το κράτος δικαίου και η διαφάνεια είναι ο μεγάλος ασθενής στη χώρα. Και αν στην Ευρώπη για ένα πράγμα η Νέα Δημοκρατία είναι απολογούμενη πρώτα και καλύτερα, είναι το κράτος δικαίου και η διαφάνεια. Που στην Ελλάδα φαίνεται να τελούν σχεδόν υποδιωγμό. ΕΙΠ, Predator. Βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Η ΕΙΠ με την ΑΔΕ είπαν, η ΑΕΔΑ πήρε κατά πλειοψηφία απόφαση παρά την εισήγηση του Προέδρου της, ότι εμείς δεν ρωτάμε την ΕΙΠ γιατί. Mm-hmm. Αλήθεια. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, ποιος υποπτεύει την ΕΙΠ. Να θυμίσω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας ήταν να βάλει τη δημόσια τηλεόραση υπό τον άμεσο έλεγχο του Μαξίμου και επίσης να βάλει και την ΕΙΠ υπό τον άμεσο έλεγχό του. Μιλάμε λοιπόν για κράτος δικαίου στη χώρα.
Μιλάμε για κράτος διαφάνειας στη χώρα. Είναι αυτό Ευρώπη. Κάποτε έλεγε η Νέα Δημοκρατία, μένουμε Ευρώπη. Τώρα μας έλεγε, πλησιάζουμε την Ευρώπη. Εν τέλει, ούτε μένουμε Ευρώπη, ούτε πλησιάζουμε την Ευρώπη. Μάλλον πλησιάζουμε τον Όρμπαν και την Ουγγαρία σε μια καθεστωτική αντίληψη, η οποία κοστίζει στη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα. Και σε επίπεδο κράτους δικαίου και θεσμών. Και από την άλλη πλευρά, οι πολίτες καθημερινά, για να τα λέμε κιόλα, ξυπνάνε το πρωί και κοιμούνται το βράδυ με το άγχος επιβίωσης. Μάλιστα. Το Πασόκ, κύριε Χνάρη, και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβαζε τους τόνους και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν διμέτωπη η επίθεσή του. Δηλαδή, υπήρχε ολόκληρο κεφάλαιο αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επίσης ολόκληρο κεφάλαιο αναφορά στον Στέφανο Κασελάκη και σε κάποιες από τις ομιλίες του χρησιμοποίησα περισσότερο χρόνο για να επιτεθεί στον Στέφανο Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης ήταν από το Ηράκλειο, αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου και την αμέσως επόμενη μέρα από το Ηράκλειο επίσης αντέδρασε σε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ποιο είναι το κόμμα που μπορεί να λειτουργήσει καθεστωτικά οικειοποιώντας μια πολιτική προσωπικότητα. Τι απαντάτε σε αυτούς? Καταρχάς να πούμε ότι ο πρόεδρος μας στο ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μίλησε πολιτικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Θέσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν τις πολίτες και την κοινωνία χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς lifestyle πολιτικής. Αναφερθήκατε προηγουμένως τι έγινε την τελευταία εβδομάδα. Αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ήταν ένα στημένο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει ποιο ήθελε αντίπαλο την επόμενη μέρα, γιατί ξέρει ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένας εύκολος αντίπαλος, γιατί δεν μιλεί πολιτικά. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει αντιπολίτευση πολιτική, θέλει μια αντιπολίτευση lifestyle. Γι' αυτό το βόλευε ο κύριος Κασελάκης, γι' αυτό στήσαν αυτό το διμέτωπο δήθεν και κάθε μέρα έβγανε το ένα κόμμα ανακοίνωση, έβγανε το άλλο. Πάντως, κύριε Χνάρη, συγγνώμη σας διακόπτω, την τελευταία εβδομάδα από το Μαξίμου περισσότερα ήταν τα πειρά που δεχόταν ο Στέφανος Κασελάκης από ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ασχολούταν, ήθελε να το καταστήσει ότι δήθεν αυτός ήταν ο αντίπαλος για να προσπαθήσει να βγει δεύτερος. Δεν ασχοληθήκαν με τα σοβαρά προβλήματα, ασχοληθήκαν με το πόθεν έσκες. Βλέπουμε τώρα ότι το ξεχάσανε και οι δυο, και ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέχασε και η Νέα Δημοκρατία το ξέχασε, γιατί στην ουσία δεν ήθελε να ασχοληθεί ο κύριος Μητσοτάκης με τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία είναι τα σοβαρά. Είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι η ακρίβεια, όλα αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε. Και του έδωσε στην ουσία ένα σωσίβιο ο κύριος Κασελάκης με το να μην ασχολείται πολιτικά, το οποίο το άρπαξε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ξεκάθαρο γιατί έτσι το βόλευε. Εμείς εξ αρχής προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα. Γι' αυτό ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης την ΠΕΙΤ, γι' αυτό είδαμε την αποχή από τον κόσμο. Γιατί έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, έπρεπε να αναδείξει τη σημαντικότητα των ευρωπαϊκών εκλογών. Από ένα debate όμως, το οποίο δεν έγινε και στο οποίο έπρεπε να όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα συμμετείχαν, να πούνε τις προτάσεις τους για την Ευρώπη. Γιατί οι εκλογές είναι ευρωπαϊκές. Και δεν είναι το θέμα ποιους θα στείλουμε εκπροσώπους στα 21 άτομα, που είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ποιες πολιτικές θα υπηρετηθούν. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Υπάρχει η πρόταση που κάνουμε εμείς για την ενιαία τομέα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στην Ευρώπη. Είναι η ΚΑΠ η οποία μας αφορά η τροποποίηση της ΚΑΠ. Αυτή η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού και εις βάρος των αγροτών και πολύ περισσότερο εις βάρος της επιστημονικής επάρχειας. Αυτά ήταν θέματα που έπρεπε να αναδειχτούν οι προτάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης βολεύτηκε με την αντιπολίτευση του κυρίου Κασελάκη lifestyle πολιτική και απέφυγε όλα τα θέματα. Και να πω και κάτι άλλο. Πολύ γρήγορα, για το θέμα του γάμου των ομοφύλων, θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης το έφερε παρόλο που υπήρχαν αντιδράσεις από το κόμμα του για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν για 8-9 μήνες ασχολούταν όλη η πολιτική ζωή της χώρας με το συγκεκριμένο θέμα που δεν είναι προτεραιότητα των πολιτών. Και δεν ασχολούνταν με την ακρίβεια και όλα τα σοβαρά προβλήματα, την υποστελέχωση, την υγεία και στα νοσοκομεία. Και το άλλο ήταν ότι ήθελε να δείξει, επειδή ήξερε την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, ήθελε να δείξει ότι είναι ένα προοδευτικό κόμμα. Παιδί. Ότι είναι ένα προοδευτικό κόμμα και είναι το μόνο κόμμα, η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Χριστιανή Ορθόδοξη, η οποία έφερε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Το έκανε με πολιτική σκοπιμότητα. Κύριε Ορφανέ,
Εγώ θέλω να θέσω σε εσάς, και αυτό θα είναι και η τροφή για συζήτηση στο επόμενο και τελευταίο μέρος. Αν η αποχή ήταν διαφορετική, μάλλον αν η συμμετοχή. Θέλω να σχολιάσω στο θέμα με την ακροδεξιά. Θα σχολιάσετε. Ναι. Άμα ακούσετε... Μην πάμε σε άλλο θέμα. Δεν πάμε σε άλλο θέμα. Άμα ακούσετε την ερώτησή μου, θα δείτε ότι θα διαφοροποιήσετε την απάντησή σας. Μάλλον δεν θα αλλάξετε την απάντησή σας. Για να δούμε. Η αποχή έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Η συμμετοχή θα μπορούσε να φέρει διαφορετικά αποτελέσματα όταν στην καθημερινότητα των πολιτών μένουν ψηλά στην ατζέντα, χωρίς όμως να θυχθούν προεκλογικά από πολλά κόμματα τα ανοιχτά μέτωπα που είναι η ακρίβεια, η ανεργία και όλα αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Σας ικανοποίησε η ερώτηση? Θα απαντήσω έτσι όπως ήθελα να απαντήσω. Κοιτάξτε, σας είπα προηγούμενα, στον προηγούμενο κύκλο, ότι η ακροδεξιά ή η παραδοσιακή δεξιά, όπως θέλει ο κύριος Φράγκος να τη λέμε, είναι γνήσιο παιδί του συστήματος. Θέλω να πω ότι αυτό επιβεβαιώνεται και από την τοποθέτηση του κυρίου Φράγκου και από τις τοποθετήσεις των παρευρισκομένων εκπροσώπων των άλλων κομμάτων εδώ πέρα. Άρα δηλαδή, συμφωνείτε με τον κύριο Φράγκο? Τι δηλαδή επιβεβαιώνεται? Επιβεβαιώνεται ότι αντιγράφει ο ένας τον άλλο, στην ουσία σε επιχειρήματα, με μια προσπάθεια μάλιστα, με μια απέραντη υποκρισία που έχουν όλοι, και ο κύριος Φράγκος και οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων, επιβεβαιώνεται ότι προσπαθούν τα πιο αντιλαϊκά πράγματα να τα πούνε με ένα μελισθάλαχτο γλυκό τρόπο, έτσι ώστε να γίνουν ελκυστικά στο λαό και να κοροϊδέψουν το λαό. Είπε πρώτα για τα προβλήματα, αυτά που αναφέρθηκε και ο κύριος Φράγκος, αλλά και αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι. Την ακρίβεια, την υγεία, το δράμα της δημόσιας υγείας, τα τέμπη, την ενέργεια, την ακρίβεια στην ενέργεια, τις παρακολουθήσεις, το κράτος δικαίου. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν αποτελούν μια υποκρισία από την πλευρά και του κυρίου Φράγκου και των υπολείπων. Γιατί? Το να μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα που τα ξέρει όλος ο κόσμος, από μόνο του δεν λέει τίποτα, εάν δεν αναφερθεί στις αιτίες. Και ούτε ο κύριος Φράγκος ούτε και οι υπόλοιποι δεν αναφέρθηκαν στις αιτίες. Η αιτία και για το ξεχαρβάλωμα της δημόσιας υγείας και για τα τέμπη και για την ακρίβεια είναι η πολιτική που όλοι μαζί ψηφίσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μαζί ψηφίσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνέπειες αυτές της πολιτικής τις ζούμε τώρα. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση η τραγωδία των τεμπών με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Με συγχωρείτε. Δεν έχει καμία σχέση το ξεχαρβάλωμα της δημόσιας υγείας με την προτεραιότητα στην ιδιωτική υγεία. Δεν έχει καμία σχέση η παρακολούθηση στο Predator και στα υπόλοιπα την κατάργηση του κράτους δικαίου με το ότι όλοι τους έδειξαν υπερβολική ευαισθησία σε αυτό το πράγμα, αλλά αγνόησαν το ότι χρόνια καταγγέλει το ΚΚΕ ότι παρακολουθείτε το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ και δεν υπήρξε καμία ευαισθησία από την πλευρά των άλλων σε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση η ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια με το χρηματιστήριο της ενέργειας που ψήφισαν όλοι. Δεν έχει καμία σχέση το ότι αθωώθηκε στο μάτι, όπως είπε ο κύριος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου, τη στιγμή που το έγκλημα με την έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού είναι διαχρονικό από την πλευρά των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Όταν αναφέρεσαι λοιπόν στα προβλήματα και μάλιστα με ένα πολύ γλυκανάλατο τρόπο, χωρίς να αναφέρεσαι στις αιτίες που είναι ακριβώς η πολιτική όλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όσοι 100% συμφωνούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψηφίζουν αυτές τις αποφάσεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί τις ψηφίζουν με χέρια και με πόδια στο Ευρωκοινοβούλιο τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρχονται μετά και παριστάνουν ότι διαφωνούν μπροστά στον ελληνικό λαό. Κατά συνέπεια, αυτός ο λαϊκισμός όλων των αστικών κομμάτων και του Βελόπουλου μαζί, που όλοι μαζί τον έχουν καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια και τον παίρνει βέβαια και τον υιοθετεί στη Γαλλία η Λεπέν, στην Ιταλία η Μελόνι, στην Ελλάδα ο Βελόπουλος, και κοντεύουμε τώρα να μην ξέρουμε τι είναι το ακροδεξιό και τι είναι το δεξιό. Με συγχωρείτε, δηλαδή, ακροδεξιά ή παραδοσιακά δεξιά είναι αυτά που λέει ο κύριος Βελόπουλος, και δεν είναι ακροδεξιά αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης που μιλάει για την ιερή αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ? Αυτά τα έλεγε μόνο η παλαιολιθική ΕΡΕ της δεκαετίας του 50. Αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης. Εγώ μίλησα προηγούμενα για συνολική μετατόπιση όλου του αστικού πολιτικού φάσματος προς τα δεξιά. Και ο μόνος
που αντιδρά σε αυτή την πολιτική μετατόπιση είναι μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που είπε ο κύριος Φράγκος, ότι δηλαδή τελείωσε, λέει, η μονοκρατορία του 41% του κυρίου Μητσοτάκη, διότι τώρα δεν θα μπορεί να λέει ότι πήρα το 41%. Το ίδιο ακριβώς, δεν είπε χθες το βράδυ ο Κασελάκης. Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα. Δηλαδή η δεξιά αντιγράφει την ακροδεξιά, η ακροδεξιά. Αυτό όμως δεν είναι. Μισό λεπτό, κύριε Ορφανέ. Μην ποινικοποιούμε όμως και τις δηλώσεις. Δηλαδή μια απλή αφαίρεση βγάζει ένα αποτέλεσμα. Ναι. Νομίζω ότι και τα υπόλοιπα κόμματα, ναι, και ο κύριος Κουτσούμπας θα μπορούσε να το πει αυτό. Ποιο? Σε μια δημόσια τοποθέτηση. Ότι από το 41% η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 27%. Δεν είναι τώρα αυτό. Φυσικά είχε μια τεράστια. Δεν είναι σημείο αναφορά συμφωνία δύο κομμάτων αυτό. Εγώ δεν σχολίασα τα νούμερα. Εγώ σχολίασα το ότι με τα ίδια επιχειρήματα που είναι σε ένα περιτύλιγμα γλυκανάλατο φιλολαϊκό, περνάει μια ακραία αντιλαϊκή πολιτική. Το κομμάτι της αποχής μην απαντήσετε, γιατί θα πάω σε αυτό στο επόμενο μέρος. Μα και για την αποχή το ίδιο ισχύει. Μην μου απαντήσετε. Γιατί παριστάνουν όλοι ότι είναι θλιμμένοι με την αποχή. Θα το αντιστρέψω το ερώτημα της αποχής. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Στην πολιτική ζωή όλοι την έχουν καλλιεργήσει. Επιστρέψαμε, είμαστε 19 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Σε αυτό το μέρος θα σχολιάσουμε λίγο αυτήν την τεράστια αποχή που διαμορφώθηκε από την λαϊκή απουσία. Λέμε λαϊκή ετιμιγορία, αλλά αυτές οι εκλογές ήταν και μια λαϊκή απουσία. Πάνω από το 60% των πολιτών δεν πήγε στις κάλπες. Και θα σας πω, θα επαναλάβω αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Δήμου Ηρακλείου, ενός Δήμου που είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, 138.000 οι εγγεγραμμένοι και ψήφισαν μόλις 42.000. Ένας πολύ μικρός αριθμός για μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000 πληθυσμό, όπως είναι το Ηράκλειο. Κύριε Γιαννουλάκη, θεωρείτε ότι η έλλειψη συσπήρωσης των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έφερε και αυτήν την αποχή? Και αν η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη, θεωρείτε ότι θα ήταν και διαφορετικό το εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, η αποχή είχε πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, και τελικά φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι δεν πήγε τόσο αναλογικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό της αποχής ήταν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί το λέω αυτό? Αν δούμε απόλυτα τους αριθμούς και τους σταυρούς, να το πω απλά, που έχασε η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ότι μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ ή σε άλλο κόμμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό πήγε προς το Βελόπουλο, αλλά ο μεγάλος όγκος, ο κύριος όγκος, είναι ότι έστειλαν μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία με την αποχή αυτή. Είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να προβληματίσει όλους. Κατά βάση, κύριε Γιαννουλάκη, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν πάει να ψηφίσει, και αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται μέσα από τις αναλύσεις τα τελευταία 20 με 25 χρόνια όσον, ναι, αφορά την αποχή, έχει να κάνει κυρίως με ανθρώπους νεαρότερης ηλικίας. Δηλαδή, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα του Ιουνίου, ήταν Κυριακή με υψηλές θερμοκρασίες. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και δει η νεολαία, που μπορεί το προηγούμενο βράδυ να είχε ξενυχτήσει, ναι, δεν ξύπνησε για να πάει, γιατί προτίμησε να πάει στην παραλία. Δεν νομιμοποιεί κάποιος παράγοντας ότι το σύνολο της νεολαίας ανήκει στη Νέα Δημοκρατία? Προφανώς. Δεν λέμε. Βέβαια, στις τελευταίες εκλογές που είχαμε, βουλευτικές εκλογές πέρυσι τον Ιούνιο, φάνηκε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της νεολαίας ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εκεί που τότε τέθηκε το ερώτημα τι θα γίνει με τους νέους ψηφοφόρους και αυτούς που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Το έχει αλλάξει. Τέλος πάντως, στα παιδικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι η νεολαία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Θα φανεί. Τέλος πάντων, αυτό που είπα, που ξεκίνησα να λέω πριν, ότι φάνηκε ότι δεν είχαμε μετακίνηση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς άλλα κόμματα. Αλλά γενικότερα η αποχή είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Εγώ πάντα είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, όχι μόνο για τους νέους που είπατε, από όλο τον κόσμο πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Πρώτα είναι το μεγαλύτερο, το ύψιστο που λέμε, δημοκρατικό δικαίωμα, να μπορείς να ψηφίσεις και να κλείσεις. Και ξέρετε, σε πολλούς συνομιλητές εγώ
τους αντιστρέφω το ερώτημα και τους λέω γιατί δεν ψηφίζεις ή αν δεν ψηφίσεις, για να το πω πολύ απλά, δεν έχεις το δικαίωμα και να μιλάς. Ακούγεται λίγο, λίγο αυταρχικό και λίγο απόλυτο, αλλά δεν μπορεί να διαμορφώνεις άποψη όταν δεν συμμετέχεις καν. Ο Καζαντζάκης λέει ότι η σιωπή είναι συνενοχή. Σωστά το λέει. Σωστά το λέει. Όπως είπα λοιπόν, πρέπει να εξετάσουμε τους λόγους αποχής. Σίγουρα δεν φταίει μόνο η παραλία που λέτε, που και αυτή έπαιξε το ρόλο της λόγω συγκεκριμένης μέρας και συγκεκριμένης δημοκρασίας. Το κύριο κομμάτι για μένα είναι ότι το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία το έστειλαν μέσω της μη ψήφισης της αποχής και όχι μετακινούμενη προς άλλα κόμματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ευρωεκλογές πάντα είναι πιο χαλάρες από τις εθνικές εκλογές. Ναι, αυτό διαφωνικά συμβαίνει. Πάντα είναι πιο χαλάρες, έτσι, γιατί έλεγα σε πολλούς σήμερα, αν γίνονταν οι εκλογές στην ερχόμενη Κυριακή, σε 6 μέρες από σήμερα, εσείς θεωρείτε ότι θα ήταν το ίδιο το αποτέλεσμα? Για να αντιστρέψω το ερώτημα. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι θα ήταν το ίδιο. Οι εκλογές, διαχρονικά οι ευρωεκλογές είναι πάντα πιο χαλαρές. Όπως είπαν και οι συνομιλητές μας, συνέπεσαν σε περίοδο που ήταν μόνο αυτές οι εκλογές, γιατί συνήθως γίνονταν σε συνδυασμό με αυτοδιοικητικές εκλογές. Και μην ξεχνάμε ότι και ο κόσμος λίγο κουράστηκε το τελευταίο χρόνο, έτσι, γιατί είχαμε... Μα αν παρατηρήσουμε και τα ποσοστά της αποχής και στις αυτοδιοικητικές και στις εθνικές εκλογές, δεν ήταν αμελητέα και εκεί υπήρξε αποχή. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να λάβει γενικότερα το πολιτικό σύστημα της χώρας και δεν ξέρω κανένα κόμμα. Το είπα και το πριν. Ότι, και ορθώς το λέτε, γιατί νομίζω ότι δεν διαφωνούν και οι συνομιλητές σας εδώ, που θα πρέπει να το αναλύσει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή να το δει με σοβαρότητα όταν, ας πούμε, εκλέγεται κυβέρνηση με συμμετοχή του 55% ή του 60% ή όταν εκλέγεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης με συμμετοχή του 50% ή του 55%. Στην κούραση που αναφέρθηκα είχε να κάνει κυρίως με τις εθνικές εκλογές, τις δύο αναμετρήσεις που είχαμε το 2023. Στη συνέχεια είχαμε τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές, που αυτά είναι, πάμε σε δεύτερο γύρο, οπότε αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο να ψηφίσει και τη δεύτερη Κυριακή. Είχαμε τώρα τις ευρωεκλογές μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε, οπότε κάπου περιμέναμε την αποχή, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Θέλω πολύ γρήγορη απάντηση για κάτι το οποίο, μιας και αναφερθήκατε στις αυτοδιοικητικές. Κύριε Γιαννουλάκη, στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπάρχει επίσης κάτι που έμεινε ως ερωτηματικό και προβλημάτισε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έδωσαν το ξεκάθαρο αίρισμα όταν, ας πούμε, χάνει τον Δήμο Αθηναίων η Νέα Δημοκρατία, που διαχρονικά ο Δήμος Αθηναίων είναι αυτός που γινόταν και το σημείο αναφοράς για το πανηγύρι. Κέρδισα το Δήμο Αθηναίων. Ναι. Υπήρξαν, ας πούμε, από το Πασόκ εκλογικές αναμετρήσεις σε αυτοδιοικητικές εκλογές που είχε κερδίσει μόνο το Δήμο Αθηναίων. Είχε χάσει όλους τους άλλους μεγάλους Δήμους, όμως είχε κερδίσει το Δήμο Αθηναίων. Αυτό είναι κάτι που το συνδέεται στην ανάλυση μαζί με τις ευρωεκλογές. Ότι και στις ευρωεκλογές υπάρχει αυτή η πτώση, στις αυτοδιοικητικές χάσατε το Δήμο Αθηναίων. Ναι. Και άλλους μεγάλους Δήμους. Αντακτό παράδειγμα με προλάβατε, είχα σκοπό να το αναφέρω. Της αποχής είναι ο Δήμος της Αθήνας. Αν θυμάστε, την πρώτη Κυριακή ο υποψήφιος, ο Κώστας Μπακογιάννης, για λίγο δεν εκλέχτηκε από την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή είχε απέναντί του τους πάντες, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν και εκεί η αποχή. Μάλιστα. Θεώρησαν δεδομένη την εκλογή τους, λέει δεν πάω να ψηφίσω και τελικά... Τώρα μου δίνετε μία πάσα. Να σας δώσω κι άλλη. Μου δίνετε μία πάσα που αφορά τον κύριο Κλαράκη και τον κύριο Χνάρη. Είχε απέναντί του τους πάντες, είπατε. Ναι. Αν προσθέσουμε τα ποσοστά των δύο μεγαλύτερων κομμάτων που ακολουθούν της Νέας Δημοκρατίας, είναι απέναντί σας. Θα μπορούσαν οριακά να κάνουν και κυβέρνηση. Κύριε Κλαράκη, το άνοιγμα θα μπορούσε να βρει κοινή συνισταμένη αυτή τη στιγμή? Δηλαδή οι προοδευτικές δυνάμεις. Δεν βάζω την ελληνική λύση στην Νέα Δημοκρατία, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Γιαννουλάκης τοποθετήθηκε νωρίτερα λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε ελληνική λύση. Είμαστε ένα κεντροδεξιό κόμμα και όχι ένα ακροδεξιό κόμμα. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική λύση έχει μια διαφορετική άποψη για το πώς προσεγγίζει τη δική της πολιτική τοποθέτηση.
Θέλω λίγο το σχολείο σας γι' αυτό, σε συνδυασμό με την αποχή. Να απαντήσω πρώτα αυτό. Να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας σε όλη την προεκλογική περίοδο του 23 έλεγε και ξαναέλεγε για προοδευτική συγκυβέρνηση της χώρας και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Κρίθηκε στην κάλπη, αλλά και από τις αναλύσεις που έγιναν, ότι ο ελληνικός λαός θεώρησε ότι υπήρχε αδυναμία συγκρότησης μιας ισχυρής κυβέρνησης. Και την ίδια ώρα το Πασόκ μετρούσε τα μικρά του εκλογικά ωφέλη και είχε γυρίσει την πλάτη σε όλο αυτό το πολιτικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το πληρώσαμε στην κάλπη τελικά με μεγάλη απώλεια δυνάμεων. Ήταν ένας από τους λόγους, δεν ήταν ο μοναδικός προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο πυλώνας και καλεί όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις στη δημιουργία ενός μετόπου. Ο κ. Σαββατοπουλάκης χαρακτήρισε χθες πυλώνα το Πασόκ ως προμετωπίδα των προοδευτικών δυνάμεων που θα μπορούσαν. Εδώ ακούσαμε την ελληνική λύση να μας λέει ότι είναι η δεξιά και όλοι οι υπόλοιποι είναι ακροδεξιοί. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θέλω να πω ότι στην πολιτική ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του και να την τοποθετεί στο δημόσιο διάλογο και να κρίνεται για αυτήν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έβαλε πρώτο στην ατζέντα του 23 τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Το Πασόκ γύρισε την πλάτη επιδεικτικά και το πληρώσαμε και στην κάλπη με βάση όλες τις αναλύσεις που είχαμε στα χέρια μας και τις έχετε δει και εσείς. Η απώλεια της νεολαίας που φαίνεται ότι δεν πήγε στις κάλπες, τύχησαν στα ποσοστά να του ΣΥΡΙΖΑ. Να το συνεχίσω όμως λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο πυλώνας που ζητάει από τις προοδευτικές δυνάμεις να συστρατευτούμε και να δώσουμε μια κοινή μάχη για να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική που έχει η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι και το κόμμα το οποίο αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Είναι το δεύτερο κόμμα σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Παρά την πίεση και τις δυσκολίες. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι διαλυμένο όπως είπε ο κ. Σαχίνη στο κόμμα. Είχε όμως μια πολύ δύσκολη περίοδο από το 23 και μετά, που την ξέρετε όλοι, μην την επαναλάβουμε. Η αποχή τώρα. Νομίζω η αποχή ξεκινά από την πολύ απλή και υπήρξε διάσπαση, κύριε. Υπήρξε διάσπαση, αποχώρηση, δημιουργία νέου κόμματος. Κορυφαία στελέχη. Να πω όμως το εξής. Αποχή. Ξεκινάμε από την πιο απλή και εύκολη εξήγηση που την είπε και ο συνομιλητής μου από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι παραδοσιακά οι ευρωεκλογικές χώρες αντιμετωπίζουν περίπου ενός ένα φιλικό μάτς των πολιτικών κομμάτων. Με μία χαλαρή ψήφο ή με μία αποχή. Αυτή όμως είναι η λιγότερο σημαντική αιτία και η μικρότερη πια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κύμα απογοήτευσης του κόσμου από την πολιτική, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και αποστροφή στην πολιτική. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι αν πούμε ότι η πολιτική με τη μορφή του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας δεν μπορεί να δώσει λύσεις, η απάντηση στο ερώτημα τότε τι. Δεν μπορεί να είναι ούτε τα τάγκ, ούτε η ακροδεξιά, ούτε το τι συνέβη στην Ευρώπη από το Μεσοπόλεμο και μετά. Είναι εφιαλτικές οι μνήμες και η Ευρώπη έχει πληρώσει με πολύ αίμα όλο αυτό που έζησε. Και προφανώς, αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι υπάρχουν λόγοι και ο μεγάλος αίτιος είναι οι νεοφιλελεύθερες και δεξιές πολιτικές που εφαρμόζονται, που έθρεψαν το φάντασμα του φασισμού που ήταν θαμμένο. Ναι, ισχύει. Όμως δεν μπορούμε να τους βαλιάζουμε τους πάντες στο όνομα τι παπάγος τη πλαστήρα. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξεπεραστεί πια. Γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν, κύριε Δασκαλά, και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν ξεθεμελιώθηκε η υγεία από τον κύριο Πολάκη. Το αντίθετο, ενισχύθηκε όσο μπορούσε. Δεν υπήρχε πριν τέτοιο στο Μαξίμου. Τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν αυξήθηκαν ούτε μισό ευρώ. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήμασταν και τότε. Και ως προς την Ρένα Τιδούρου, οφείλω να πω για τη συντρόφισσα. Δεν σας διέκοψα όμως όταν λέγατε αυτά που λέγατε. Η Ρένα Τιδούρου αθωώθηκε για μια πλημμυρματική κατηγορία, όχι επειδή εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, γιατί ως περιφερειάρχης Αττικής κρίθηκε ότι η περιφέρεια δεν είχε αρμοδιότητα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και ως εκ τούτου αθωώθηκε. Δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Εκπροσωπούσε την περιφέρεια Αττικής ως τότε η εκλεγμένη αιρετή περιφερειάρχης. Και ως προς τον Στέφανο Κασελάκη για τη συμμαχία. Στέφανος πηγαίνοντας στην Παλαιστίνη και διαχειρίζοντας με όλους τους τόνους ότι πρέπει να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος, νομίζω δεν είναι στη γραμμή του ΝΑΤΟ, ούτε στη σκληρή γραμμή του Ισραήλ. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Έχουμε διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, το σέβομαι, αλλά μην βάζουμε τα πάντα σε ένα τσουβάλι που μου θυμίζει ανιστόρτες θεωρίες άκρων, τι ακροαριστερά, τι ακροδεξιά, τι ΣΥΡΙΖΑ, τι Βελόπουλος, τι Βελόπουλος, τι Πασόκ. Όχι, εγώ δεν θεωρώ το Πασόκ δίπλα μου ότι έχει καμία σχέση με τον Βελόπουλο. Έχουμε πολλές και σημαντικές διαφορές πολιτικές, έχουμε και συγκλίσεις, αλλά πάντως δεν το θεωρώ ελληνική λύση. Όπως δεν θεωρώ και το ΚΚΕ ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το λαό, την ακροδεξιά ή την νίκη και όλα αυτά τα κομματίδια που υπάρχουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να πάρει ένα πολύ χειρό μήνυμα. Πρέπει όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, και θεωρώ ότι όλα τα κόμματα που κάθονται σε αυτό το τραπέζι εκπροσωπούν το δημοκρατικό τόξο τη χώρα, με τη δική του πολιτική ατζέντα, πρέπει να παραφέρουν την πολιτική στην καρδιά της συζήτησης, με προτάσεις που θα λύνουν την καθημερινότητα. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι πολίτες νιώθουν στις δημοσκοπήσεις ότι δεν τους εκπροσωπεί κανένας για την καθημερινότητα τους και τα προβλήματά τους. Αυτό αποτυπώθηκε στην κάλπη. 1.200.000 λιγότεροι άνθρωποι που πήγαν να ψηφίσουν τώρα
Και θυμίζω ότι στις δεύτερες εκλογές του 23 ήταν πάλι αρνητικό ρεκόρ η συμμετοχή, αυτό που είπατε. Δηλαδή πάμε από αρνητικό ρεκόρ σε αρνητικό ρεκόρ. Δεν πήγαν απλά για μπάνιο. Έστειλαν και ένα μήνυμα. Θέλετε να σας πω κάτι που αποτυπώθηκε χθες στο ρεπορτάζ για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε μόνοι. Χθες το βράδυ στην εκλογική βραδιά, η συνάδελφος που έκανε ζωντανές συνδέσεις από τη Χερσόνησο συνάντησε έναν πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών που δεν ήξεραν ότι χθες Κυριακή γινόταν ευρωεκλογές. Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί που έκαναν διακοπές στην Ελλάδα. Δεν ήξεραν ότι γίνονται ευρωεκλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι η ελληνική νεολαία δεν είναι ούτε απολύτικη, ούτε διάφορη. Έχουμε μια από τις πιο μορφωμένες νεολαίες, με μεταπτυχιακά, μάστερ, διδακτορικά, σε μια από τις χειρότερες χώρες για να κάνεις καριέρα ως επιστήμονας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό λέει συνεχώς ο Στέφανος Κασελάκης. Και νομίζω ότι δεν είναι απολύτικοι, είναι ακομμάτιστοι. Έχουν κουραστεί από τα κόμματα όπως θα βιώσουμε στη μεταπολίτευση. Άρα θεωρείτε ότι αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που μπορεί να στήχησαν στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω του ερίσματος που λέτε πολύ συχνά ότι έχετε στη νεολαία. Πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε. Μάλιστα, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα από τα κοινά στα οποία ανακτά την πρωτοκαθεδρία, είναι και οι νέοι άνθρωποι. Γι' αυτό και πρέπει να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο καταστατικό του συνέδριο σε γενναίες δομικές αλλαγές για να αντιστοιχηθεί με τη σημερινή εποχή και να εκφράσει κοινωνικές δυνάμεις και κοινά που μέχρι σήμερα νιώθουμε ότι είναι αποκλεισμένα από την πολιτική. Κύριε Χναρή, ο ρόλος της αποχής στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα. Θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό για το ΠΑΣΟΚ? Να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν η αποχή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απαξίωση γενικότερα του πολιτικού συστήματος και εντός χώρας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί πέρα, επειδή είναι ευρωπαϊκές εκλογές, υπήρξε ένας συνδυασμός θεμάτων για την αποχή. Το πρώτο είναι ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές μάλλον δεν ενδιαφέρουν. Κάποιοι φροντίσανε να μην ενημερώσουν τους πολίτες για τη σημαντικότητα των ευρωεκλογών, ότι τους αφορά πρωτίστως η κυβέρνηση. Το μήνυμα που δόθηκε όταν υπάρχει μια μεγάλη αποχή είναι συνήθως δίδεται στην κυβέρνηση, αυτό φαίνεται και με τη μείωση των ποσοστών. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι όλα τα κόμματα, το καθένα, άμα το δούμε, ότι σε πολλές περιφέρειες που υπάρχει πρωτοκαθεδρία των κομμάτων, είχαμε και εκεί χαμηλά ποσοστά, άρα όλα τα κόμματα δημιουργηθήκαν θέματα με την αποχή. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αν η αποχή ευνόησε το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η αποχή ήταν ένα μήνυμα συνολικό στο πολιτικό σύστημα. Από εκεί πέρα, οι πολίτες θεωρούν ότι δεν συζητήθηκαν τα προβλήματα που τους αφορούν, γι' αυτό απήχαν. Ήταν ένα μήνυμα. Αυτό πρέπει να το δούμε. Το μήνυμα πρωτίστως ήταν στην κυβέρνηση, αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτό πρέπει να το δούμε την επόμενη μέρα, γιατί οι πολιτικές, τα θέματα λύνονται με πολιτικές αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα η πολιτική είναι αναγκαία και δεν μπορεί, και δεν είναι σωστό για τους πολίτες. Πρέπει να ξέρουν ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν οι παρόντες. Οι απόντες απλά λείπουν. Αυτό πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό. Η αποχή ναι μεν είναι ένα μήνυμα, αλλά τα μηνύματα τα ισχυρά δίνονται με τη συμμετοχή. Μάλιστα. Κύριε Ορφανέ. Καταρχάς, αυτό που διατυπώθηκε στην ερώτησή σας στην αρχική αλλά και σε τοποθετήσεις, ότι δεν εξαιρούμε κανένα κόμμα από το πώς αντιμετωπίζουν την εποχή ή ότι όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου που αναφέρθηκαν και διάφορα τέτοια, θέλω να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και το φαινόμενο της αποχής το βλέπει εντελώς διαφορετικά από ότι το βλέπουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρούμε ότι βέβαια υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που για προσωπικούς λόγους έχουν μια αδιαφορία στην πολιτική, δεν έχουν πιστεί για την πολιτική. Το κάθε κόμμα που υπάρχει σε αυτό το πολιτικό σύστημα, κύριε Ορφανή, και συγγνώμη, τώρα δεν ήθελα να σας διακόψω, δεν έχει ευθύνη στο κομμάτι της αποχής. Γιατί αν εγώ είμαι ένα κόμμα και πίσω τους πολίτες, θα τους κάνω να σηκωθούν από τον καναμπέ. Φαίνεται ότι εγώ η ευθύνη είναι καταμερισμένη σε όλους. Θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα στην ουσία, έστω και αν θρηνούν για την αποχή, έχουν συμβάλει στην αποστροφή που αισθάνεται μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου για την πολιτική, με την πολιτική τους ακριβώς που είναι αντιλαϊκή. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα κόμματα που μπορούν να επιστρέψουν και να ψηφίσουν. Εκφράζει η αποχή ένα ποσοστό διαμαρτυρίας πολιτικής. Υπάρχουν και άλλες αιτίες βέβαια για την αποχή. Υπάρχει και προσωπική αδιαφορία. Αλλά λέω ότι η διαφορά του Κομμουνιστικού Κόμματος από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα έχουν συμβάλει με την πολιτική τους στην αποστροφή μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου για την αποχή, για την συμμετοχή στην πολιτική.
από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος, εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική στάση, που βέβαια κατανοούμε και σεβόμαστε τους όποιους προσωπικούς λόγους κάποιος που θέλει να απέχει επικαλείται, αλλά η στάση μας ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Έμπραχτα. Πώς? Εμείς δεν λέμε στον κόσμο ότι ξέρεις η ζωή σου θα κριθεί από τη μια φορά στα 4 χρόνια που θα πας στην κάλπη να μπεις πίσω από μια κουρτίνα σε ένα κουτί που δεν θα σε βλέπει κανείς να ρίξει ένα χαρτί. Δεν θα κριθεί από εκεί η ζωή σου. Θα κριθεί από τη συμμετοχή σου στους καθημερινούς αγώνες. Αυτό δεν λέμε εμείς. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το έχετε υπόψη. Όχι, το λέτε. Και το βεβαίως βλέπει και ο κόσμος. Αυτή είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ενθάρρυνση της συμμετοχής μέσα από τους καθημερινούς αγώνες στο σωματείο, στο σύλλογο, σε επιτροπές αγώνες, σε υπομνήματα, σε διαμαρτυρίες, στην πάλη για το κάθε πρόβλημα και όχι στην αντίληψη ότι ξέρεις κάποιος σωτήρας θα σου λύσει τα προβλήματα. Εμείς λέμε ότι ο λαός σώζει το λαό με την πάλη του και με τη συμμετοχή του. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να περιορίσουμε τα φαινόμενα της απάθειας, της αδιαφορίας, της αποχής από τη συμμετοχή στα κοινά και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή. Με αυτό μας διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία λένε ότι ξέρεις ο μεγάλος αρχηγός με μια ομιλία που θα κάνει στη Βουλή θα σου δώσει λύσεις και για τα προβλήματα. Εμείς λέμε δεν υπάρχουν σωτήρες. Πρέπει εσύ ο ίδιος να σώσεις τον εαυτό σου. Αυτό τεκμηριώνει την εντελώς διαφορετική στάση μας στα ζητήματα της συμμετοχής στα κοινά. Θεωρώ ότι υπάρχει υποκρισία από την πλευρά των άλλων κομμάτων που λένε ότι ξέρεις τους θλίβει, στενοχωριούνται με την αποχή, αλλά στην πραγματικότητα την έχουν καλλιεργήσει με όλη τους τη στάση. Επιπλέον. Ολοκληρώθηκε γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Ναι, αλλά δώσατε πολύ μεγάλο χρόνο στα προηγούμενα. Τώρα θέλω να ολοκληρώσω εγώ. Κύριε Ορφανέ, τώρα. Να πούμε ότι ιδιαίτερα. Μου παραπονιέστε χωρίς λόγο. Η προηγούμενη τοποθέτηση ήταν μεγαλύτερη των άλλων. Ιδιαίτερα στην τελευταία προεκλογική περίοδο και αν θέλετε τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα, ο εκφυλισμός της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις άλλες δυνάμεις με το να μιλάνε για προβλήματα που δεν αφορούν τον κόσμο. Που είναι πλήρως η περιουσία του ενός και τα πόθεν έσχες του άλλου. Τώρα αυτά είναι φαινόμενα εκφυλισμού που ενίσχυσαν την αποστροφή που αισθάνεται ένας κόσμος για την πολιτική αντιπαράθεση. Και φυσικά η αναφορά στα προβλήματα με εντελώς λαϊκίστικο τρόπο, χωρίς καμιά αναφορά στις αιτίες. Που οι αιτίες ανάγονται στην ίδια την πολιτική των κομμάτων που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια και που συμφωνούσαν 100% μεταξύ τους όταν γινόταν παρόμοιες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πρωτού σας ευχαριστήσω και σας καληνυχτήσω. Και κάτι για την νεολαία. Ναι. Είπατε κι εσείς και είπε και ο κύριος Κλαράκης για το μεγάλο αίρεσμα στην νεολαία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, παραδείγματος χάρη στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές και στις προτελευταίες και στις προηγούμενες, είδα εξαφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα στην φοιτητική νεολαία, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, όχι αποκλειστικά, μάλιστα, αλλά και στην εργαζόμενη νεολαία. Δεν είδα καμιά μεγάλη επιρροή. Τώρα υπάρχει ένας κόσμος που ακριβώς επειδή αρέσκεται στο lifestyle και στα διάφορα τέτοια happening που περιείχε η δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ξέρω ότι θα θέλατε να απαντήσετε, κύριε Κλαράκη, αλλά θα μπούμε σε ένα γιο. Όχι, θα είναι άλλο happening αυτό, άλλη φορά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Οι ευρωεκλογές του 2024 πέρασαν στην ιστορία. Και επειδή εμείς πάντοτε την επόμενη μέρα των εκλογών το έχουμε εδώ πέρα σαν θεσμό, να δώσουμε το βίντεο της επόμενης μέρας με τα δικά μας μάτια. Ποια είναι αυτά τα μάτια? Πώς εξελίχθηκε αυτή η βραδιά εδώ στην εκλογική νύχτα της Crete TV. Ένα χρόνο σχεδόν μετά από μια τεράστια καταστροφή και επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ και βεβαίως πιο σύγχρονοι υποδομές και κυρίως άνθρωποι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.